Καλησπέρα σε μία ακόμα διαδικτυακή live μετάδοση σεμιναρίου της έκθεσης Boat and Fishing Show. Να θυμίσουμε σε όλους τους φίλους και φίλες ότι μπορείτε να παρακολουθείτε τόσο από το Facebook μέσω της σελίδας της έκθεσης Boat Fishing Show όσο και του περιοδικού Boat and Fishing, καθώς επίσης και με πάρα πολύ καλή ποιότητα και στην εικόνα και στον ήχο μέσω του YouTube από το κανάλι του περιοδικού Boat and Fishing. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα έχουμε ένα σεμινάριο για τη τεχνική ψαρέματος από ακτή. Συγκεκριμένα θα αναλύσουμε μια τεχνική με την οποία ψαρεύουν χιλιάδες φίλοι από όλη την Ελλάδα. Είναι ένα ψάρεμα που κρύβει πολλά τεχνικά ζητήματα από την ίδια την πολύ μέχρι και να καταφέρουμε να βγάλουμε το ψάρι. Το casting είναι μια τεχνική που πολλές φορές μπορείς να ξεκινήσεις μαζί της και να μην την αλλάξεις ποτέ. Συνέχεια βέβαια θα βελτιώνεσαι, θα ψάχνεσαι με τον τόπο, με τα δολώματα, με οτιδήποτε. Ακόμα και δικές σου μετατροπές μπορείς να επιφέρεις πάνω σε αυτό το ψάρεμα, ανάλογα βέβαια με τον τόπο που ψαρεύεις και τα ψάρια που κυνηγάς. Για τη τεχνική λοιπόν που λατρεύουν και δεν αποχωρίζονται πολλοί ψαράδες, θα μας μιλήσει αναλυτικά απόψε ένας νέος συνεργάτης του περιοδικού Boat and Fishing, αλλά με πολλές περγαμηνές σε αυτό το ψάρεμα, με βαθιά γνώση της τεχνικής και πολλές επιτυχίες στα ψαρέματά του, που θα τον παρακολουθούμε και κάθε μήνα μέσα από τις σελίδες του περιοδικού. Καλησπέρα Μανώλη. Καλησπέρα Μανώλη. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Αντώνη. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που είχα να πραγματοποιήσω ένα σεμινάριο, καθότι είναι από τους νέους συνεργάτες, ο πιο πρόσφατος νέος συνεργάτης. Και εν γέννη βλέπω μια πάρα πολύ καλή και οργανωμένη δουλειά που είμαι, και χαίρομαι που είμαι μέλος της ομάδας αυτής και που με ικανοποιεί ακόμα περισσότερο ότι μου έδωσε το χώρο τις σελίδες αντίστοιχα για το κομμάτι της τεχνικής του casting και του self-casting και συγκεκριμένα. Το αξιολογήσεις Μανώλη μου, γιατί έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ και τεταμένα με τη τεχνική αυτή και πραγματικά αξίζεις και τις σελίδες και το σεμινάριο αυτό που κάνουμε. Θέλουμε να ακούσουμε πολλά από σένα. Ευχαριστώ Γιώργο. Απλά να πω λίγο κάποια λόγια πρώτα, πρωτού πούμε και έκανα μια, πιστεύω, μια όμορφη παρουσίαση που θα το δούμε και συνέχεια, καθότι δεν είμαστε στο φυσικό μας περιβάλλον που είναι η παραλία, είμαστε από τα σπίτια μας, τα καλάμια μου δυστυχώς και όλος ο εξοπλισμός είναι κάτω στην αποθήκη. Ξεκίνησα καταρχήν από πολύ μικρός, είχα επαφή με το στοιχείο, με το θαλασσινό στοιχείο. Στην αρχή με έπαιρνε ο πατέρας μου και πηγαίναμε για καθετή, για λιθρίνια και για άλλα ψάρια και στην συνεχεία ξεκίνησα το ψαροτούφεκο. Μια γνωριμία όμως με έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Σπύρο, το 2009 ήταν που πραγματοποίησα και την πρώτη φορά που είδα από κοντά τη τεχνική του casting στο νησί της Άνδρου. Από εκείνο το ψάρεμα και μετά, καθότι ήταν για μένα μια μαγική βραδιά, για το λόγο ότι με πολύ ήπιες συνθήκες από λιμάνι πραγματοποίησα μια εξαιρετική ψαριά και σαργούς και δύο τσιπούρες, και μάλιστα τσιπούρες που κιόλας στην Άνδρο, έτσι που η Άνδρος δεν έχει τσιπούρες κατά εξοχήν. Από εκεί πέρα με έπεισε, είμαι, να το πούμε αλλιώς, ή ο Θεός με οδήγησε στο να επιλέξω να συνεχίσω με τεχνική αυτή. Μετά από σιγά σιγά υπήρχε η αγορά των καλαμιών, πήγα με το Σπύρο και σε άλλα διπορικά, Σύφνο, Σέριφο, γενικά έχω γυρίσει πάρα πολύ τα Κυκλαδονήσια και έχω καταλήξει να ψαρεύω με την αγαπημένη μου τεχνική που θα την αναλύσουμε και παρακάτω, που είναι η τεχνική με το κόντρα καιρό, η αλλιώς self-casting. Και όπως είπε και ο Αντώνης, πράγματι υπάρχει εξειδίκευση και πράγματι δεν θα μπορούσα να πω ότι όλα είναι στο θέμα τύχης. Ειδικά στο ψάρεμα αυτό είναι και τύχη, είναι και συγκυρίες, αλλά πραγματικά η προσαρμογή και η εξειδίκευση επάνω στο τόπο θα ψαρεύεις παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και την απόδοση που θα έχεις στην συνεχεία στο ψάρεμα. Τώρα, θα μπορούσαμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την παρουσίαση, εάν αυτό είναι εύκαιρο. Λοιπόν, ωραία, ξεκινάμε. Θα βάλουμε το PowerPoint. Λοιπόν, εδώ θα αναλύσουμε λοιπόν. Θα πούμε λοιπόν λίγα πράγματα, θα προσπαθήσω να αναλύσω
τη τεχνική γύρω από τον κόσμο του self-casting. Πραγματικά η περίοδος η οποία διανύουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, δυστυχώς, πλέον κλείνουμε ένα χρόνο χωρίς να βρισκόμαστε κοντά στην αγαπημένη μας τεχνική, είτε αυτό είναι spinning, είτε αυτό είναι casting, είτε αυτό είναι heavy casting. Ελπίζω να κάνουμε λίγο υπομονή και πιστεύω, αισιόδοξα το λέω, τον Απρίλιο να μπορούμε σιγά σιγά να βγαίνουμε προς τα έξω και να πραγματοποιήσουμε το ψάρεμά μας. Που και Απρίλιο είναι ένας πολύ καλός μήνας, γι' αυτό λέω Απρίλιο, ίσως πάει και Μάιο, θα δούμε. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με το self-casting. Self-casting λοιπόν, ακούω πολλούς τελευταία να λένε για τη τεχνική του self-casting. Το self-casting πραγματικότητα γίνεται επειδή η Ελλάδα δεν έχει τις παραλίες που έχει το εξωτερικό, ούτε η Ιταλία, ούτε η Ισπανία, ούτε έχουμε πολύ μεγάλες αυτογραμμές. Για να έχετε το κύμα από τον Ατλαντικό προς τα μέσα, αναγκαστικά θα πρέπει για να πετύχουμε αυτό το ψάρεμα να πάμε με κόντρα άνεμο. Κόντρα άνεμο της τάξεως των 5 με 6 μποφόρ να αποτελούν τις κάποιες ιδανικές συνθήκες. Θα αναφέρουμε και στη συνέχεια της παρουσίασής μας τόσο τους τόπους που θα επιλέξουμε αναλόγως κιόλας την δύναμη και την ένταση του ανέμου, έτσι. Σε άλλους τόπους θα πρέπει να πάμε 5 μποφόρ. Σε άλλους τόπους θα πάμε με 6 μποφόρ. Αλλά υπάρχουν και τόποι οι οποίοι θα πρέπει στο Αιγαίο, και τι είναι ο Αιγαίο, στο Αιγαίο εννοώ ανοιχτά του νησιού ή ανοιχτά της περιοχής, να κάνει 7 μποφόρ, ώστε προς την αχτή να πηγαίνει το 6 και να σκάει στην παραλία το 5. Αυτές είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθότι είναι λεγόμενες καβάτζες ή λεγόμενες παραλίες, οι οποίες περικλείονται πάρα πολύ από βράχια, και για να μπει το κύμα μέσα, να το πούμε έτσι, για να μπει το κύμα μέσα, θα πρέπει να έχει ισχυρό άνεμο απ' έξω, ώστε όταν βλέπετε 7 μποφόρ Αιγαίο στις τηλεοράσεις, είναι 7 μποφόρ γενικά. Προς την αχτή, αυτό θα σπάσει στα 6. Και για να μπει το κύμα μέσα, που στο τελείωμα, στο ξεφούσκωμα που λέμε θα πάει στα 5, αυτές είναι οι ιδανικές τέλος πάντων συνθήκες για αυτόν τον τόπο. Πάμε λοιπόν στην παρουσίαση που έχω ετοιμάσει και έχω βάλει 10 slides με τις καλύτερες. Με τα καλύτερα των στοιχεία που θα μπορούμε να συγκεντρώσουμε για να ψαρέψουμε με κόντρα καιρό, ποια ψάρια θα συναντήσουμε. Εντάξει, αγαπημένο μου θύραμα δεν είναι άλλο το σαργό. Τον έχω κυνηγήσει σε νησιά, στην Πελοπόννησο. Τώρα πάλι μιλάγαμε με το φίλο μου τον Γιώργο να πάμε σε κάποιο νησί λίγο διαφορετικό, όχι να βρέχεται συγκεκριμένα από Αιγαίο. Πελαγώς θα το δούμε αυτό. Μακάρι να ανοίξουν κιόλας. Να ανοίξουν και τους νόμους έτσι, και τις μετακινήσεις. Άρα λοιπόν, τα θυράματα που βλέπουμε εδώ είναι ο σαργός, όπως είπαμε, που για μένα είναι ο βασιλιάς κυρίως της τεχνικής αυτής και είναι για μένα το ψάρι το οποίο θα κυνηγήσουμε πιο πολύ απ' όλα. Είναι οι τσιπούρες. Μην εκπλαγούμε αν δούμε κάποια τσιπούρα, όχι τόσο στα νησιά, όσο κυρίως σε περιοχές στη στερεά Ελλάδα ή στην Πελοπόννησο ή κυρίως να πούμε αλλιώς και σε κομμάτια της Αττικής, κοντά κομμάτια της Αττικής, πονηρά κομμάτια, τα οποία με άπνοια δεν θα πάρεις ψάρι, ενώ όταν υπάρχουν συνθήκες self-casting με κόντρα καιρό, μετατρέπονται σε εξαιρετική τσιπουρότοπη, και όχι μόνο, και η μουρμούρα. Θα μου πείτε γιατί τη μουρμούρα. Η μουρμούρα τη ψάρουμε και με άπνοια. Είναι γεγονός ότι η μουρμούρα είναι ένα ψάρι το οποίο ψαρεύεται και με άπνοια σε συγκεκριμένα κομμάτια. Υπάρχουν μέρη όπως είναι τα νησιά, ή μέρη όπως. Ή όπως παραλίες με πολύ ρηχά νερά, στα οποία μέσα μπορεί να βρει το θύραμα αυτό. Αλλά για να έρθει η μουρμούρα να φάει από τα 150-200 μέτρα, στα οποία βόσκει και είναι οι γόνιμες ζώνες, θα χρειαστεί κόντρα άνεμος. Ένα λοιπόν από τα ψάκια τα οποία μπορούμε να κυνηγήσουμε και με κόντρα καιρό είναι η μουρμούρα. Και ειδικότερα τη μουρμούρα θα την κυνηγήσουμε και στο σπάσιμο του καιρού. Δηλαδή, τις πρώτες δύο μέρες μπορεί να κάνει 5-6 μποφόρ, σταθερός καιρός, και την τρίτη μέρα. Είχα ένα στιγμιότυπο τέτοιο, που θα σπάσει στα 4 μποφόρ και θα μαλακώσει, που λέμε καιρός, και θα πάξει ένα κύμα όχι τόσο δυνατό, όχι τόσο άγριο, αλλά πιο μαλακό. Εκεί μπορούμε να κάνουμε καταπληκτικές ψαριές και από μουρμούρες και από τσιπούρες. Και εκεί βέβαια δεν θα πάμε τυχαία, θα πάμε ανάλογα, για να βρούμε και να στοχεύσουμε τέτοιο θέμα, θα πάμε και στον άλογο τόπο. Έτσι. Δεν θα πάμε σε ένα τόπο που έχει μέσα το πυθμένα του μεγάλες πλάκες και κοτρόνια. Θα πάμε σε αμμουδοτραγάνα. Ή θα πάμε και σε ωραία άμμο που μπορεί να περικλείονται και σε ωραία άμμο με γόνιμα άμμο, σας το πω έτσι, που με το κύμα, με το σωστό κύμα ή με το σκάσιμο του κύματος ξεθάβει και όλα τις διάφορους μικροοργανισμούς.
Τώρα, να πάμε στο επόμενο slide. Εδώ λοιπόν, είναι εδώ να πούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό και ακόμα, ας πούμε, βλέπω αρκετούς να με ρωτάνε πώς θα στείλουμε το εξοπλισμό μας, δεν μπορούμε να ψαρέψουμε κόντρα καιρό. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι όταν, και δεν μας αφήνει ο τόπος, έτσι, να ψάρεψουμε με τις εφάδικες βάσεις, τις λεγόμενες εφάδικες. Είτε επειδή η παραλία έχει κάτω κροκάλες μεγάλες, όπως βλέπετε και στην πάνω φωτογραφία, έτσι που έχω βάλει, είτε επειδή θέλουμε να, είτε επειδή έχουμε πολύ μικρό χώρο και θέλουμε να, θέλουμε να εξοικονομήσουμε το χώρο έχοντας μια εφάδικη βάση με δύο καλάμια δεξιά-αριστερά, πράγμα το οποίο γίνεται. Επίσης, στη εφάδικη βάση, ένα λάθος είναι ότι θα πρέπει να την ανοίξουμε καλά, τόσο μπροστά στα δύο πόδια όσο και πίσω, να την ανοίξουμε καλά, καθότι με έναν, δυστυχώς υπάρχουν και πλαϊνοί άνεμοι, έτσι, δεν υπάρχει μόνο η φάτσα, μπορεί κάποια στιγμή ο καιρός να στραβώσει, όπως λέμε, και να στρίψει από νοτιάς ή από βορειάς καθαρός, να μας πάρει νοτιοδυτικός ή βορειοδυτικός. Και εκεί δυστυχώς να έχουμε το πέσιμο της βάσης. Μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Και εκεί λοιπόν είναι ένας άλλος παράγοντας που είναι ο καιρός και πώς βλέπουμε τον καιρό και σε ποια εργαλεία μπορούμε να απευθυνθούμε για τον καιρό. Επίσης, σε εφάδικη βάση, καλό θα ήταν να βάζουμε, όπως βλέπετε, και μια σακούλα με βάρος, έτσι ώστε να μην πέσει. Και όταν έχει πάρα πολύ άνεμο, θα ήταν καλύτερα να βάζουμε τις μονές βάσεις. Οι μονές βάσεις, όπως βλέπετε στα αριστερά, τις βάζουμε κάθετα, όσο κάθετα μπορούμε, για το λόγο ότι δεν θέλουμε, ειδικά στο πρώτο σκάσιμο του κύματος και ειδικά όταν έχουμε κάνει παραλίες που το σκαλοπάτι είναι πολύ έξω ή όταν έχουμε κάνει παραλίες που στα πρώτα μέτρα έχουμε βαθιά νερά, καταλαβαίνετε, όταν βαθαίνει από τα πρώτα μέτρα ξαφνικά, θα δημιουργηθεί αντίστοιχα και μεγάλο κύμα. Έτσι λοιπόν, για να περάσει λοιπόν η μάνα του μηχανισμού το πρώτο κύμα, θα πρέπει λοιπόν και το καλάμι μας να είναι σε ορθή γωνία, το πούμε έτσι, 90 μοιρών, ίσως λίγο και πιο κάτω. Επίσης, εδώ θα μιλήσουμε μετά και για τον τρόπο με τον οποίο στείλουμε τα καλάμια μας, αλλά και τα βαρύδια που θα βάλουμε, έτσι, και τα γραμμάρια των βαρυδιών. Εκτός ότι θα πρέπει να είναι σε ορθή γωνία, για να τυχόν έχει πάρα πολύ άνεμο και είναι άνεμος κόντρα, θα πρέπει να βάλουμε πίσω από τη βάση ένα tape ή ένα σαν κριτς κράτς, ας το πούμε έτσι, για να κρατά το καλά μας στη θέση αυτή, καθώς δέχεται πολλές ταλαντώσεις και είναι επίφοβο κιόλας να φύγει προς τα πίσω. Τώρα, όπως βλέπετε την πρώτη φωτογραφία, βλέπετε τους μηχανισμούς και βλέπετε τα κουδουνάκια, τα λεγόμενα κουδουνάκια. Εγώ με τις φιλοσοφίας, όταν ψαρεύουμε με τέτοια ένταση και με τέτοιον καιρό, να βάλουμε τα κουδουνάκια αυτά με τα σιαλούμ, έτσι, το βράδυ θα έχουμε ενότητα σιαλούμ, την ημέρα δεν χρειάζονται, να τα βάλουμε στα φρένα του μηχανισμού. Εκεί που ξεκινά δηλαδή η μάνα, κοντά αντίστοιχα από το μηχανισμό. Εκεί βέβαια για να λειτουργήσει ορθά, έτσι, και να καταλάβουμε το τσίπημα, θα πρέπει να οριοθετήσουμε εμείς και να ελέγξουμε εμείς τη ρύθμιση των φρένων. Δηλαδή να μην είναι ούτε πολύ σκληρά τα φρένα μας, έτσι, καθότι δεν θα μπορεί, το ψάρι όσο μεγάλο κι αν είναι, ή τη τσιπούρα του αργός δεν θα μπορεί να πάρει, και τόσο ότι δεν μπορεί να πάρει κιόλας, μπορεί να το χάσουμε, αλλά ούτε και πολύ μαλακά. Γιατί άμα είναι πολύ χαλαρά τα φρένα, πρώτον και κυριότερον, με το ρεύμα που έχει μέσα, με τα υπόγεια ρέματα και με το κύμα που έχει, θα μας πάρει κατευθείαν τη μάνα του μηχανισμού και θα ανεβοκατεβαίνει σαν τρελό, λες και έχει τσιμπήσει. Και δεύτερον, θα πρέπει να το οριοθετήσουμε, να κάνουμε ένα τεστ τέλος πάντων με το χέρι μας, ώστε να δούμε αν μπορούμε να τραβήξουμε ψιλοχαλαρά, στο πω έτσι, τη μάνα από το μηχανισμό. Εκεί λοιπόν εγώ οριοθετώ τα κουδουνάκια, άλλοι τα βάζω στη μύτη των καλαμιών. Για μένα, επειδή σε αυτό το ψάρμα καλώς ή κακώς στοχεύουμε μόνο σε μεγάλα ψάρια, δηλαδή ένα βράδυ μπορούμε να πάρουμε μόνο 7-8 ψάρια, και πράγμα το οποίο εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν στέκομαι σε παραπάνω ψάρια, αλλά θα είναι ποιοτικά ψάρια. Δηλαδή θα είναι 700-800 γραμμάρια, ίσως αγγίζουμε και το κιλό. Πάμε για μεγάλα ψάρια. Οπότε, να σας το πω αλλιώς, ότι το να βάλεις τα κουδουνάκια στο σημείο του μηχανισμού, για μένα είναι το πιο λειτουργικό και δεν χρειάζεται επίσης να τρελαίνεις και να κοιτάς συνέχεια τη σημείο του καλαμιών σου. Καθότι αν είναι βιοπτικός επάνω, το κουδουνάκι επάνω, θα το δούμε. Είναι πολύ εύκολο να το δούμε. Και
Εδώ θέλω να προσθέσω κάτι. Σε τόπους πιο πονηρούς, που έχουμε κυρίως μουρμούρες μεγάλες, τσιπούρες μεγάλες, μην ευνηδιαστείτε αν δείτε ότι το κουδουνάκι τέλος πάντων δεν ανέβει στα πάνω, αλλά χαλαρώσει μάνα. Σε κάποιους τόπους που πάω κυρίως για το ψάρεμα τσιπούρας, το οποίο εκεί παίζουν και οι μουρμούρες, γιατί είναι ο βυθός τέτοιος, και πάμε 5 μποφόρ συγκεκριμένα, δεν θέλει παραπάνω, 5 με 6, θα σας αναλύσω και μετά πώς κοιτάμε την ένταση του ανέμου, οι τσιπιές πάλι φαίνονται όχι από το ανέβασμα, αλλά από το χαλάρωμα της μάνας. Δηλαδή χαλαρώνει η μάνα και συνεπώς το κουδουνάκι πέφτει προς τα κάτω από τον οργανισμό. Άρα λοιπόν, άμα πάρουμε στα χέρια μας το καλάμι και μαζέψουμε τα μπόσικα και καρφώσουμε ή νιώσουμε αντίστοιχα, θα καταλάβουμε ότι έχουμε πέντε βάσεις ένα ψάρι. Για μένα αυτοί είναι οι δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε πάνω ψάρι. Είτε αν τραβήξει το κουδουνάκι, είτε αν χαλαρώσει και κάνει μπόσικα. Εν συνεχεία, το επόμενη σελίδα του slide, επίσης όποτε θέλετε με ρωτάτε, έτσι, μην το πάρω και μονότερμα. Όχι. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, λέτε. Εντάξει, Μανώλη, δεν θέλουμε να διακόψουμε. Αν δούμε κάποια ερώτηση που κολλάει με το σημείο που είσαι, θα την μεταφέρουμε. Ωραία. Πολύ ευχαρίστω. Τώρα εδώ, ήθελα να σας το δείξω και λίγο αυτό. Ο εξοπλισμός του κόντρα καιρό. Γενικά, από το 2009 και μετά, να σας το πω απλά, από το 2011 και μετά πείτε, ψάρευα μόνο με κόντρο καιρό. Δηλαδή, δεν πήγαινα. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσαν οι ήρεμες συνθήκες. Δεν μου άρεσε να ακούω το παφλασμό του μολυβιού που πέφτει μέσα. Μου αρέσει κυρίως αυτή η αγριάδα και αυτή η διαφορετικότητα, όπου όταν πας σε μια παραλία με κόντρο καιρό, τη βλέπεις. Δηλαδή, βλέπεις κάτι διαφορετικό γύρω σου και περιμένεις, σίγουρα περιμένεις και κάποιο έπαθλο. Όσον αφορά τον εξοπλισμό, σας έχω βάλει, μπορεί να λέτε τι είναι αυτό εδώ πέρα το slide τώρα. Θα μιλήσουμε λίγο για τα καλάμια, που είναι μια παρεξηγημένη λίγο ενότητα, για τα μολύβια, που και αυτή είναι λίγο, μου λένε πολύ, θα βάλω 125-135 grams όταν έχουμε συνθήκες ευκάστην. Okay. Άγκυρα, άλλη ενότητα αυτή, καθώς υπάρχουν και πυραμίδες. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω τα καλάμια που χρησιμοποιώ εγώ. Θα ήθελα κυρίως να πω ότι αυτά που θα σας αναφέρω εν συνεχεία και αυτά που σας έχω πει μέχρι τώρα είναι οι τρόποι με τους οποίους εγώ τουλάχιστον, έτσι, σαν Μανώλης, όλα αυτά τα χρόνια βρίσκω ότι μου λειτουργούν. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πάνω στο κόντρα καιρό. Έχω δοκιμάσει πολλές αιμοδοσίες πάνω στο κόντρα καιρό. Έχω φάει πολλά μπερδέματα. Έχω φάει αποτυχίες, πάρα πολλές αποτυχίες και εννοείται αντίστοιχα και επιτυχίες. Χρόνο, χρήματα, κρύο, να κρύβομαι σε πουρνάρια στην Άδρο με 6 μποφόρ μαζί με το φίλο μου τον Γιώργο ή με τον Σπύρο, θα θυμούνται αυτοί τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ό,τι λέω δεν είναι ότι είναι το σωστό πρέπει, είναι ότι τουλάχιστον εγώ, σαν Μανώλης, με αυτά τα πράγματα που θα σας πω, δοκιμασμένα και με συγκεκριμένες συνθήκες και τόπους, ψάρευα πολύ λειτουργικά και όμορφα. Και ούτε έχω ταλαιπωρίες με μπερδεμένες αιματοσχές, ούτε έχω θέματα και με τα καλάμια σου πέω. Άρα λοιπόν πάμε στο θέμα λίγο των καλαμιών. Να αναφέρω που λένε πολλοί, ας πούμε βλέπω άτομα να με ρωτάνε και στο Facebook τελευταία, να μου λένε τι καλάμι να πάρω για το surf casting. Ψαρεύω εγώ με 5-6 μποφόρ μου λένε και θέλω ένα σκληρό καλάμι και μου δείχνουν ένα που έχει gap, δηλαδή μπορεί να πετάξει από 100 μέχρι 250. Γνώμη μου, αυτό εγώ δεν το βρίσκω λειτουργικό. Είναι ένα καλάμι το οποίο έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο gap. Που τι σημαίνει αυτό? Ένα κατοστάρι μολύβι δεν θα το πετάξει σωστά. Δεν θα φορτώσει σωστά. Δεν θα λυγεί σωστά. Ένα 125 επίσης το ίδιο. Το optimal θεωρούμε το ιδανικό πέταγμα λοιπόν. Ποιο είναι? Το ιδανικό πέταγμα για μένα περίπου είναι τα 150 με 160 grams. Πράγμα που θα σας πω ότι ακόμα και στις συνθήκες που πάω εγώ, που είναι 5 με 6 μποφόρ, που είναι βεβαιωμένες τρελές συνθήκες, δεν χρειάστηκε ποτέ να πετάξω ούτε 150 ούτε 160 grams. Τα καλάμια τα δικά μου είναι
πολύ ελαφριά καλάμια, προσπαθώ να είναι ελαφριά καλάμια για να κάνω το ψάρεμα ξεκούραστο. Εκτός ότι είναι ελαφριά καλάμια, είναι καλάμια το πολύ με 20 διάρα ή με 20 μιλιμέτρ πάχος. Θέλω λεπτά καλάμια και θέλω καλάμια τα οποία είναι ψαρευτικά. Θέλω καλάμια δηλαδή να τα πάω στα άκρα και να τα ψαρεύω και να τα ψαρεύω και να νιώθω την αντίσταση του ψαριού. Είχα παλιά καλάμια δίσπαστα που είχαν max 180 grams. Είχα καλάμια πιο σκληρά, τετράμετρα, τα οποία έφερα το σαργό των 800 πάνω παντόφλα. Θέλω λοιπόν το ψάρεμά μου χωρίς να το είναι λειτουργικό, να είναι και διασκεδαστικό. Έτσι λοιπόν τα καλάμια που έχω είναι με το ένα καλάμι, θα σου πω 4,30 με 140 grams, που τι σημαίνει αυτό, το max του είναι το 140. Άρα λοιπόν το ιδανικό βάρος μολυβιού που θα πετάξω για συνθήκες με κόντρα καιρό είναι 125 με 115 grams. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το max που έχω πετάξει είναι 125 grams μολύβι και μου στέκεται υπέροχα. Και ούτε έχω θέματα. Ένα άλλο καλάμι που έχω είναι 4,30, πάλι 140 grams. Γενικά για μένα το ιδανικό, όπως θα δείτε και στη φωτογραφία αυτή που έχω βάλει, είναι μια, γενικά επειδή κοιτάω πάρα πολύ την Ιταλία, για μένα η Ιταλία, να σας το πω αλλιώς, η Ιταλία για μένα είναι η γενέτειρα του surf casting, έτσι. Και η Ισπανία και η Ιταλία, Ιταλία κυρίως. Άρα λοιπόν τα νέα της μοντέλα, τα νέα μοντέλα μιας Ιταλικής εταιρείας, δεν θα πω ποια είναι, καθώς και άλλες εταιρείες αρχίζουν και το κάνουν αυτό, τι λένε. Και είναι πιο ξεκάθαρο και για τον ενδιαφερόμενο, έτσι. Λένε ότι έχω ένα μήκος 450, πολύ ψηλό, θα σου πω και αυτό που παίζει ρόλο, 100 είναι το minimum, προσέξτε εδώ, 130 είναι το optimal, άμα βλέπετε 130, που σημαίνει ότι αυτό ένα 125 γραμμάριο κάθεται τέλεια για τις συνθήκες που θέλω εγώ συγκεκριμένα, είναι λουκούμι, ας το πούμε έτσι, και 150 είναι το max. Άρα τι σου λέει ότι πας, ότι μπορείς εσύ να βάλεις 125, αλλά να βάλεις πάνω και ένα μεγάλο δόλμα νοπίου σου πιάς, κομμάτι, που αυτά να το υπολογίσετε, βγαίνουν γύρω σε 135 grams. Ή να βάλετε μια ολόκληρη σαρδέλα, ή να παίξετε και λίγο διαφορετικά και αγωφάρια, ή να παίξετε ένα πλοκάμιχτα από δυο και κάνα λαυράκι. Γιατί στο surf casting δεν υπάρχει μόνο σαργός. Υπάρχουν και τα τρόπια που είναι και αυτά τα ψάρια. Υπάρχουν τα τρόπια όπως είναι το λαυράκι, όπως είναι το αγωφάρι, υπάρχουν και αυτά. Και οι τελείτε κυνηγούν πολύ. Άρα λοιπόν, εν ολίγης για να μην λέω, να σας πω πιο συγκεκριμένα, ένα καλάμι με ύψος 4,20 έως 4,30 με το optimal, με το ιδανικό του casting weight του καλαμιού, το action του καλαμιού να είναι στα, ας το πω εγώ, 140 grams, για μένα θεωρείται ιδανικό, έτσι. Ειδικά για τις θάλασσες, το ξαναλέω, για τις θάλασσες που έχουμε και για τους βυθούς που έχουμε. Έτσι αλλιώς, θα σας πω και συνεχεία, δεν θα πάμε να ψάξουμε συνθήκες F-casting σε κοτρόνια και σε βυθούς μέσα που είναι με γκόλφους. Εδώ καλά-καλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με άπνοια. Άμα πάμε να το κάνουμε αυτό και με κόντρα καιρό, θα μας κοπούν όλα. Τώρα, 4,20 ή 4,50 με ρωτάνε πολύ. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτηση. Και εδώ, γενικά, επειδή θέλω να πάρω ένα καλάμι, σκέφτομαι ήδη την επόμενη μου αγορά ενός καλαμιού, είμαι σε διχασμό. Γενικά, μου άρεσαν τα 4,20 με 4,30. Είναι πιο κουμανταρόδικα. Επίσης, να σου το πω και αλλιώς, είναι λίγο πασπαρτού καλάμι. Γιατί ένα 4,20 καλάμι μπορεί να παίξει τόσο σε παραλία και να πλώσει πίσω την αβατοσιά σου και να κάνει μια όμορφη ground βολή, αλλά μπορεί να παίξει και σε βράχια. Αλλά βράχια έχουν πολύ βάθος. Γιατί προσέξτε, άμα κάποια βράχια έχουν βάθος κονιθιακού που λέω εγώ που δεν πάω από εκεί, 20-25 μέτρα, το καλάμι θα κλατάρει. Και όπως θα κλατάρουμε και εμείς. Γιατί όταν έχει ένα καλάμι 140 grams, για το ψάρεμα αυτό συγκεκριμένα του βράχου δεν κάνει. Θα σε κουράσει πάρα πολύ. Θα λυγίζει από μόνο του που να βγάλει και ψάρι. Όσον αφορά τα 4,50, το έχουν κυρίως στο εξωτερικό, το έχουν εφεδρεώσει πάρα πολύ, κυρίως γιατί θέλουν να πετύχουν βολές. Βολές ακόμα και με κόντρα καιρό, καθότι υπάρχουν πολύ ρηχά νερά και για να περάσουν το πρώτο κύμα που λέμε, γιατί τα πρώτα κύματα σκάνε πολύ μέσα, παίρνουν πιο μακριά καλάμια. 4,50 ώστε να πλώσει και την αιματοσιά σου, να έχει πιο μεγάλη αιματοσιά και να σε διευκολύνει στο πέταγμα και να κερδίσει μέτρα. Εγώ προσωπικά το μεγαλύτερο καλάμι που έχω είναι 4,40, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε παραλίες που έχει χώρο πίσω να ρίξεις, έτσι. Αλλά σε παραλίες που έχω βράχια από πίσω κοφτά και δεν σε αφήνει να πάρεις το 100% από το πέταγμα του καλαμιού αυτού, δυστυχώς σε κόβει. Άρα λοιπόν πρέπει πάλι να σκεφτούμε σε ποιους τόπους ψαρεύω, τι καλάμια χρειάζομαι για αυτούς τους τόπους και αν
Αλλιώς λοιπόν, γιατί στο λεφτό, γιατί μια αγορά ενός καλαμιού 4,50 που ψαρεύεται κυρίως σε τόπους που πίσω δεν έχετε χώρο να πλώσετε το καλάμι ή σε βράχια, είναι τελείως η αγορά αυτή τελείως ανούσια. Πρέπει να πάμε λοιπόν στοχευμένα. Και αυτό που γράφω και στο άρθρο και θα παρουσιάσω και σε επόμενο άρθρο του περιοδικού, συγγνώμη, είναι ότι πλέον λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που υπάρχει, θα ήταν καλό να προσαρμόσουμε τον εξοπλισμό μας στα ψάρματα που κάνουμε. Δηλαδή, εγώ τα καλάμια που έχουν 4 καλάμια όλα και όλα, και τα, να σας το πω αλλιώς, τα ψαρεύω ακόμα και τα ψάρματα της μουρμούρας σε συγκεκριμένους τόπους. Ναι, όντως, μπορώ να ψάρεψω και με άπνοια, να πετάξω ένα εκατοστάρι μολύβι, 100 δεν θα πετάξω, θα πετάξω ένα 80 μολύβι, το οποίο ξέρουμε, okay, δεν θα βορτίσω σωστά, το ξέρω και εγώ καλά, αλλά απ' την άλλη, επειδή το καλάμι αυτό είναι ημιπαραβολικό, δηλαδή δουλεύουν ένα μεγαλύτερο μέρος των στελεχών της μύτης, θα μου προσφέρει ένα διασκεδαστικό και συνάμα ευχάριστο ψάρμα. Παρότι να είχα ένα καλάμι σκληρό, με άξον 2,20-2,50, τετράμετρο, έτσι 4,20, και να μην μπορούσα να το πάρω μαζί στο ψάρμα της μουρμούρας. Όχι ότι δεν θα ψάρευες, θα ψάρευες. Αλλά το να βάλεις, το να ψάρεψεις τη μουρμούρα χωρίς να καταλαβαίνεις τη τσιμπιά στη μύτη του καλαμιού σου ή το να πετάς ένα μολύβι 70 γραμμάριων που το είχα κάνει στο παρελθόν και να μην φορτίζει καν το καλάμι, για μένα το θεωρώ ανούσιο. Εν συνεχεία έχουμε τα μολύβια που θέλω να σας δείξω στην παρουσίαση. Είναι αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα έχω δοκιμάσει όλα, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω αφήσει κάποια από αυτά. Τα πάνω είναι τη φοντέρια. Μανολή. Πείτε μου, sorry. Θέλεις πριν πάμε στο κομμάτι με τα μολύβια να δούμε μερικές ερωτήσεις που μας έχουν έρθει, γιατί είναι πολλές. Θα σου κάνουμε μερικές για να συνεχίσεις μετά, άμα είναι την παρουσίαση. Οκ. Έγινε. Εννοείται, πείτε μου. Ωραία. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και εμείς με τη σειρά μας όλους τους φίλους από Σπάρτη, Λάρισα, Καλαμάτα, Χανιά, το Fishing Team από το Ηράκλειο της Κρήτης. Βλέπω. Νάξο, Κάριστος. Οπότε, καλησπέρα σε όλους λοιπόν και από εμάς. Πάμε λίγο. Ερώτηση από το φίλο Θάνο Ρίζο. Μανώλη, με τέτοιους καιρούς βάζεις κάποιο βάρος στο κουδουνάκι? Όχι. Βάρος στο κουδουνάκι. Αυτό που εννοεί ο Θάνος, το καταλαβαίνω, εννοεί να πάρεις τον οπτικό, να πάρεις τη μάνα του μηχανισμού ενδιάμεσα από τα δύο δαχτυλίδια, εγώ αυτό καταλαβαίνω, και να το αναπλώσεις τον οπτικό κάτω, όπως κάνουμε στις συνθήκες άπνες. Και εκεί πολλοί το κάνουν αυτό. Τι κάνουν? Παίρνουν τον οπτικό, βάζουν ένα βαρύδι από κάτω και βάζουν σε αλλού μέσα. Για να κατάλαβα καλά, Θάνο, η απάντησή μου πως όχι, το κάνω έτσι. Βάζω το κουδουνάκι, όπως είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία του slide, το βάζω κατευθείαν στη μάνα του μηχανισμού και εκεί εγώ μετά ελέγχω με τα χέρια μου το πόσο τα φρένα μου μαλακά ή σκληρά είναι. Έτσι ώστε ένα ψάρι καλό και ένα ψάρι καλό, ένα ψάρι 500-400 γραμμάριων, ακόμα και αυτό να μπορεί να πάρει φρένα στο κατάλαβο τη τσιμπιά. Ποτέ λοιπόν εγώ δεν βάζω, μα ποτέ δεν βάζω, οπτικούς ειδοποιητές στο ψάρι με κόντρα καιρό. Και δεν βάζω γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο πλαϊνό άνεμο, μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε. Και κυρίως επειδή πολύ εύκολα ένα νότιο γίνεται νοτιοδυτικό, τον οπτικό το κουδουνάκι, συγγνώμη, οπτικό το κουδουνάκι το βάζω πάντα στη μάνα του μηχανισμού. Γι' αυτό λοιπόν έχουν και καλά μηχανάκια. Θα το εξηγήσω αυτό και αργότερα. Ωραία. Μία ακόμα από το Χρήστο Μαρίνη. Σε θάλασσες με πολλά ρέματα, όπως η Χαλκίδα μας το έχει μέσα σε παρένθεση, ποιο θεωρείς ότι είναι το ιδανικό βαρύδι σε γραμμάρια? Εντάξει, εδώ πάμε σε άλλες καταστάσεις, πολύ δύσκολες. Καταρχήν σε ένα τόπο θα πρέπει να το μάθεις. Με μια φορά που θα πας δεν θα βγάλεις άκρη, έτσι. Θα πρέπει να ξαναπάς, να φας την ήττα σου, να τον μελετήσεις, να δεις. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη παρένθεση με τη μελέτη του τόπου που λέμε, έτσι, και το διάβασμα του τόπου. Με ποιες συνθήκες τρώνε, ποιες ώρες τρώνε. Τέλος πάντων, όταν τώρα έχουμε υπόγεια ρέματα, είναι δύσκολες συνθήκες. Και εκεί θα βάλουμε αναγκαστικά θα παίξουμε άγκυρα και μόνο άγκυρα. Δεν έχω άγκυρα. Εκεί εγώ θα έπαιζα, 125 γκράμμ. Με μια απλή μονάγκη στρεμματοσιά που θα δούμε και συνέχεια,
η οποία πραγματικά σας λέω δεν με έχει μπερδέψει ποτέ. Και θα δούμε και συνεχεία αρματοσιές, τόσο σταθερές όσο και σειρώμενες, προσέξτε σειρώμενες, αλλά σειρώμενες λίγο τροποποιημένες και για το ψάρεμα με κόντρα καιρό. Αλλά εγώ θα έπαιζα πάντα για τέτοια ρέματα, σίγουρα θα έπαιζα άγκυρα. Και άγκυρα 125 άρα, σίγουρα. Οπότε και εκεί θέλουμε ένα νευρικό καλάμι, ένα δυνατό καλάμι θέλουμε εκεί πέρα. Ωραία. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ο Μπερετσίδης λέει καλησπέρα από μένα. Μανώλη, πώς όμως στέκονται στο καιρό αυτά τα καλάμια, δεν λυγίζουν σαν τρελά? Και εμένα σε ψαρέματα που έχω κάνει, εγώ δεν έχω κάνει εξειδικευμένο ψάρεμα σερφ κάστινγκ, αλλά έχω παραβρεθεί σε ψάρεμα κάστινγκ και πραγματικά και ιδίως με πλάγιους ανέμους είναι μεγάλη ταλαιπωρία όταν έχεις ένα ψηλό καλάμι στημένο. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Πώς πάει τώρα αυτό. Ωραία ερώτηση. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εδώ είναι λοιπόν που σας είπα για την αξία του καλαμιού και για την αξία της μύτης. Έχουμε λοιπόν ένα καλάμι το οποίο δεν θέλουμε να είναι κούτσουρο. Επομένως, μόνο θέλουμε να είναι πολύ σκληρό. Καθότι ότι ακόμα και ένα μολύβι της τάξης των 125 γκράμμ, 130 γκράμμ, ακόμα και άμα τεντώσεις τη μάνα του μηχανισμού και είναι τεντωμένη μάνα, επάνω το καλάμι δεν θα είναι τεντωμένο. Η μύτη του καλαμιού δεν θα είναι τεντωμένη. Έτσι λοιπόν, συνεπώς, επειδή δεν θα υπάρχει τελείως τέντομα καλαμιού με μάνας, το καλάμι μπορεί να ταλαντεύεται. Στόχος μας λοιπόν είναι όταν βάζουμε σε μια βάση, είτε μονή είτε σερφάδικη, είναι να μαζεύουμε τα μπόσκα μετά τη ρήψη, αυτό για να μας το επιτρέπει ο βυθός, σας το ξαναλέω, και να τεντώσουμε καλά, ώστε να παρατηρήσουμε τη μύτη του καλαμιού λίγο λυγισμένη. Άμα είναι η μύτη του καλαμιού λίγο λυγισμένη, έτσι σημαίνει ότι έχει πάρει τη μορφή που θέλουμε και εκεί αφήνουμε το καλάμι και το μολύβι συνεπώς. Αυτό για να γίνει, θα πρέπει να έχουμε ένα καλάμι το οποίο να μην είναι κούτσουρο, δηλαδή να μην έχουμε πάρει ένα καλάμι με gap, ας το πω αλλιώς, συγγνώμη, αν μην έχουμε καλάμι 180 optimal, γιατί έχω δει και τέτοια, να μην έχει πετάμε 180 και εσύ του ρίξει 120, για να το ρίξει 120, το καλάμι δεν θα καταλάβει αντίσταση, το καλάμι δεν θα λυγίσει. Άρα λοιπόν θέλουμε να υπάρχει μια σωστή ισορροπία και αντιστοίχηση καλαμιού με βαριδίου, ώστε να έχουμε και τη σωστή εμφάνισή του πάνω στο κόντρα καιρό. Και εδώ παίζει ρόλο το μολύβι, καθότι αν παρατηρήσουμε ότι λασκάρει η μπετονιά της μάνας είτε μας πάει δεξιά είτε αριστερά, θα πρέπει να αλλάξουμε μολύβι ή θα πρέπει να μεγαλώσουμε σε βάρος. Αν βάλεις κατοστάρι, μπορείς μετά από λίγο να δεις το καλάμι σου, τιμή του καλαμιού σου ευθεία έτσι και να είναι λάσκα η μάνα. Και να μην έχει πάνω τίποτα, να μην παίξει ψάρι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το ανεβάσουμε σε γραμμάρια και να το πάμε με 115, να παίξουμε 125. Ή να βάλουμε άγκυρα. Εντάξει, ένα μολύβι άγκυρα έχει τα μειονεκτήματά του, έχει τα πλεονεκτήματά του. Έχει μειονεκτήματα πώς είναι η ρήψη. Και επίσης για μένα θα σας συμβούλευα σε τέτοιες παραλίες που μας επιτρέπουν, έτσι, στους καναλαιό, έχουμε μειχτό βυθό, έχουμε τραγανούλα, λίγο φυκάκι και λίγο άμμο. Εγώ εκεί κυνηγάω τους αργούς, κυνηγάω στα κοτρόνια, να παίξουμε με λεπτές διαμέτρους μπετονιάς. Αυτό είναι το α και το μέγα. Βάζω κλίτερ, χάνω στο κλίτερ, έχει τύχει, αλλά έχω το κεφάλι μου κάπως ήσυχο από πλάινους ανέμους. Δηλαδή, δεν θα μου πάρει την πετονιά. Βλέπετε μια κοιλιά που κάνει όταν π.χ. ο κόντρας καιρός πείτε είναι καλά, που και εκεί πειράζει. Ο κόντρας ανέμος και εκεί πειράζει τη χοντή. Άμα είναι μια μάνα π.χ. 0,40, θα σας την επηρεάσει. Θα δείτε και πάλι λάσκες. Άμα π.χ. υπάρχει νότιο δυτικός και δεν είναι κόντρα ο καιρός, αλλά είναι στραβός ο καιρός, θα δείτε εκεί, για μένα είναι. Εγώ είμαι πολύ λεπτομέρειας και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Με ενοχλεί πάρα πολύ στο μάτι να βλέπεις μια πετονιά με κοιλιά και θα σου πει ο δικός σου: τι κάνει η κοιλιά, ρε, εσύ το, γιατί μου κάνει κοιλιά εμένα, γιατί έχεις βάλει 40-45 μπετονιά. Πράγμα το οποίο ακόμα και αυτή η διάμετρος, επειδή είναι πιο παχιά, την παίρνει πιο εύκολα άνεμος. Άρα λοιπόν, μειώνουμε την διάμετρο της μάνας, βάζουμε και ένα σοκλιντεράκι εννοείται. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά, ώστε να είναι η πετονιά μας ακόμα και με πλαϊνούς ανέμους στην θέση που θέλουμε. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα του φίλου. Θα έλεγα ότι για τη στήχηση καλαμιού με βάρος παίζει μεγάλο ρόλο και να έχουμε η μύτη να μην είναι σκληρό καλάμι. Δεν θέλουμε να είναι μόνο τα σκληροκορυφής. Εγώ θα έλεγα τα μια προβολικά καλάμια για μένα είναι τα αγαπημένα μου όσον αφορά το ψάρι που κάνω. Έτσι, αυτό να λέω. Σε παραλίες με πιο ήπιο βυθό, αλλά με κόντρα άνεμο. Ωραία. Λοιπόν. Μας έχει γράψει ο Jim Carr. Καλησπέρα, έχεις άποψη για τις αυτόματες βάσεις με λατήρι που σηκώνουν τα καλάμια μόλις συμπάει το ψάρι. Εντάξει, απλά το αναφέρουμε. Δεν νομίζω να έχουν
έχει σε δικό μας, σε αυτά τα ψαρέματα έχουν εφαρμογή. Αντικείμενο, εφαρμογή. Τώρα εννοεί βάσεις... Μάλλον αυτές που κυκλοφορεί μια διαφήμιση στο ίντερνετ από κάποιες κινέζικες βάσεις που τρώει το τσίμπημα και κάνει τάγκ και σηκώνει το ψάρι και καρφώνει αυτόματα. Κάτι άλλες βάσεις ιταλικές, αν εννοεί αυτό που ενσωματωμένες με τις βάσεις, είναι σε φάδιες βάσεις, αλλά ενσωματωμένες, ενσωματωμένα τέλος πάντων, παίζουν και οπτικοί ειδοποιητές, οι οποίοι μπαίνουν κατευθείαν στο καλάμι, στην πετονιά ή στη μάνα του καλάμιου. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει, δεν το έχω δουλέψει και δεν ξέρω πώς δουλεύει με τόσο κόντρα άνεμο. Επίσης, υπάρχουν και ειδοποιητές ηλεκτρικοί, ηλεκτρονικοί τέλος πάντων, τα BBB, τα αυτά, αλλά με τόσο άνεμο που έχει. Δεν θα πήγαινα εκεί στη διαφορά, καθότι κιόλας δεν μπορώ που να. Ενώ όταν πάω σε έναν τόπο, πάω με τα πόδια. Το αμάξι το αφήνω πάρα πολλά χιλιόμετρα πίσω. Οπότε, είτε αλλιώς, είτε μου αρέσει, είτε μου αρέσει, αναγκάζομαι να μένω έξω. Οπότε έτσι κι αλλιώς το βλέπω τα καλάμια μου συνέχεια. Αλλά αυτό το χειρό το γνωρίζω. Ο Βασίλης ο Μπούλτης μας ρωτάει, παραβολή στο καλάμι, tubular ή υβριδική? Παραβολή στο καλάμι. Το παραβολή στο καλάμι παίζει ρόλο πάρα πολύ για μένα, άμα είναι δράση κορυφής ή μικροβολικό παραβολικό. Δηλαδή, ποια στελέχη του τελευταίου τμήματο του καλάμι. Δουλεύω τρίσπαστα καταρχήν. Δεν ξέρω, δεν σας το έχω αναφέρει. Τα μπαίνω μου καλάμια τρίσπαστα. Δεν είναι δίσπαστα ούτε τηλεσκοπικά. Καθότι τα θεωρώ για μένα τα πιο ψαρευτικά καλάμια ελείπονται σε δύναμη έναντι των δισπάστων, αλλά είναι πάρα πολύ ψαρευτικά και συνδυάζουν και τη δύναμη των δισπάστων όσο γίνεται. Αλλά όσον αφορά τώρα αυτό με τη μύτη, εγώ θα πηγαίνω σε υπερβολικά. Δηλαδή να λυγίζουν τα τελευταία στελέχη της μύτης του καλαμιού. Τώρα, άμα είναι ένας βυθός πολύ δύσκολος, έτσι, με πολλά βράχια, το υπερβολικό κουράζει. Θα πήγαινα προς τη δράση που δουλεύει μόνο η μύτη του καλαμιού, μόνο το τελευταίο κομμάτι της μύτης του τρίτου στέλεχος, που το πράγμα του κάνει και πιο σκληρό και πιο δυνατό, έτσι, πιο νευρικό, όταν θέλουμε να ξεσκαλώσουμε κάποιο μολύβι ή κάποιο ψάρι από το βυθό. Ωραία. Έχεις κάποια ερώτηση? Εγώ λέω, Μανώλη, να συνεχίσουμε. Είχες μείνει κάπου στα βαρύδια. Στα βαρύδια, ναι. Ωραία. Είχαμε σταματήσει στα βαρύδια. Τώρα σας ρίξω τώρα εγώ κάποια βαρύδια που είχα δοκιμάσει. Εντάξει, τώρα, αυτά που θα σου πω δεν τα έχουν έρθει. Δεν έχουν έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Τα είχα παρακολουθεί από το εξωτερικό. Κοιτάω γενικά πάρα πολύ Facebook, Instagram. Κυρίως από Ιταλία, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει το πώς ψαρεύουν οι Ιταλοί. Αυτό δεξιά πάνω που βλέπετε είναι το Fonderia. Είναι το Fonderia, το λεγόμενο το MIG, το λέει 21F. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα εδώ. Έχουν κάνει μια τροποποιημένη πυραμίδα, γιατί την έχω χρησιμοποιήσει, σας λέω, και ήταν στο project που το ήξερα που θα βγει αυτό το μολύβι, το οποίο έχει, άμα δείτε, κάτι σαν κενά, στο πω έτσι, σαν ανάγλυφο, και έχει μέσα τρύπα. Άμα βλέπετε, υπάρχουν δύο τρύπες από πάνω και από την κάτω μεριά του μολυβιού. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, αεροδυναμικότητα. Δεύτερον, αυτά που βλέπετε εδώ, τα ισχυσμοί, τι είναι? Είναι ότι μπορείς λοιπόν στην αρχή, σε έναν άγνωστο τόπο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κάνουμε, να σκανάρεις το βυθό. Άρα λοιπόν, παίρνεις ένα μολυβάκι και γύρω σε αυτό το μολύβι και με οποιοδήποτε μολύβι το κάνεις, και μετά σκαλίζεις το βυθό να δεις λοιπόν ο βυθός μέσα πώς είναι. Είναι καθαρός, στα 70-80 μέτρα που δεν βλέπεις? Είναι μειχτός, έχει πλάκες με φύκια, έχει μεγάλα, εντάξει, έχει μεγάλα μονόπετρα, το πιο πιθανό είναι να χάσει το μολύβι. Και επίσης, εκτός από αυτό, εκτός από ότι σκανάρεις και το step, το σκαλοπάτι που λέμε, γιατί στο Σεφκάστη να ξέρετε ότι οι παραλίες οι οποίες είναι εκτεθειμένες πολύ στο καιρό, είτε είναι νότιες είτε είναι βόρειες, κάνουν μονοπάτι, έτσι, και εκεί κυρίως, να ξέρετε, παίζουν τα ψάρια, είναι και ένα μολύβι σταθερό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ καλά σε συνθήκες Σεφκάστη, αλλά προσέξτε, σας πω, με κόντρα άνεμο. Όχι με πλαϊνό άνεμο, γιατί πλαϊνό άνεμο συμφωνώ θα το πάρει. Αλλά με κόντρα άνεμο, που ο άνεμος θα είναι φόρα με εμάς, μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει πάρα πολύ και να μας διευκολύνει το ψάρεμα. Και να κάνουμε και ακόμα και λίγα μέτρα παραπάνω, άμα κερδίσουμε, παίζουν ρόλο. Αυτά τα 10-15 μέτρα μπορούν να παίξουν ρόλο. Μετά υπάρχει το μολύβι άγκυρα, το οποίο είναι το κλασικό μολύβι άγκυρα,
φέρνει σε όλους δυσκολίες για κάποιο λόγο. Λογικό, θέλεις κυριό καλά με εδώ, γιατί άμα είναι άμμος, καθαρή άμμος, άντε βγάτο με υπερβολικό καλάμι, ήδη σφινώνει καλά, όπως ξέρετε, και μετά θέλει ένα ξαφνικό ξεσκάφωμα, οπότε εκεί θέλουμε και καλάμια πιο δυνατά. Την έχω δουλέψει, τη δουλεύω κυρίως μόνο σε extreme καταστάσεις και το έχουμε κάνει κυρίως με έντονες συνθήκες extreme before, σε παραλίες, όπως είπα πριν, με καθαρό βυθό, όχι με νέτο βυθό, με λίγο μαρουλάκι, άμμο κυρίως και λίγο τραγανούλα. Δεν χρειάζεται να βάλεις άγκυρα μολύβι σε δύσκολους βυθούς, ούτε σε πιο περίπλοκους βυθούς. Εκεί μια πυραμίδα κάνει εξίσου πολύ καλή δουλειά της. Έτσι κι αλλιώς, όταν έχεις να πας σε ένα τόπο με μεικτό βυθό, είτε με πιο δύσκολο βυθό, με ένα πεντάρι μποφόρ έως 6, max 6, θα το δούμε και συνεχεία, είναι top. Τώρα, αν θες να πας σε μια παραλία, η οποία είναι αμμουδιά, ναι μεν, αλλά στα 100-200 μέτρα, 300 μέτρα, κρύβει εκπλήξεις και πλάκες μονόπετρα, τα οποία κάπως σου έχουν πει, γνωρίζεις, έχεις δει στο Google Earth, ένα άλλο σημαντικό εργαλείο, και υπάρχουν ψάρια όπως αργή, τα οποία με τη σωστή κατεύθυνση των αίμου βγαίνουν έξω για να φάνε, τότε εκεί σαφώς θα πρέπει να δουλέψεις ή μια πυραμίδα για αρχή και μετά, άμα δεις ότι δίσκεται και καλά το μολύβι και σου κάνει λάσκες και στο πένι, να βάλεις μολύβι άγκυρα, που βέβαια θέλει και το αντίστοιχο καλάμι, έτσι. Εν συνεχεία, να δούμε τι άλλο θα βάλει στο... Πάμε λοιπόν, αφού είπαμε κάποια πράγματα τουλάχιστον για τα μολύβια, θα σας πρότεινα να δουλέψετε, θα σας παρότεινα να δουλέψετε μολύβι πυραμίδα. Το άλλο, εντάξει, δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα εδώ, δεν ξέρω αν ο πολιτευτής μπορεί να το φέρει. Και η άγκυρα, αλλά όπως είπα, την άγκυρα κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με ήπιους βυθούς, έτσι. Από εκεί ύστερα, για μένα, το καλύτερο μολύβι για κόντρα άνεμο είναι η πυραμίδα. 115 έως 125 max. Από εκεί πέρα, νομίζω, όπως είπα και πριν, για τους καιρούς και για τις παραλίες που έχουμε, δεν χρειάζεται υπερβολή. Πάμε λοιπόν στο επόμενο slide, να δούμε τι έχουμε το επόμενο. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι τα μυστικά, τα ωραία μυστικά που έχω για το ψάρεμα με κόντρα άνεμο. Προσπάθησα τέλος πάντων σε 10 slides να σας βγάλω όσο γίνεται, να σας κάνω μια δυνατή σούμα για το πώς μπορείς να ψαρέψεις λειτουργικά. Παιδιά, δεν θέλω ούτε να σας κουράσω, ούτε να σας πω για διπλάρια με bait clip, ούτε να σας βάλω να σας κάνω μονάγκιστρο με διπλό δέσμα μπετονιάς, ώστε ούτε να... Όχι, θέλω να σας πω εγώ πώς ψαρεύω και κυρίως οι αιματοσχέσεις που έχω είναι μονάγκιστρες και πώς σε μένα μου έχουν αποδώσει πάρα πολύ και πολύ απλές αιματοσχέσεις, έτσι. Μέσα από έρευνα, μέσα από ψάξιμο, μέσα από τροποποιήσεις από Ιταλούς και από άλλους παράδες, έχω καταφέρει να μείνω σε αυτές τις αιματοσχέσεις. Τι έχουμε εδώ, τι βλέπουμε εδώ, που έχει γίνει πολύ της μόδας τελευταία, το τραβέτο. Πάρα πολύ της μόδας. Εγώ το λέω εδώ και 8-9 χρόνια το τραβέτο. Εντάξει, τα τελευταία 3 χρόνια, 4 έχουν πάρει και άλλο τραβέτο και όχι μόνο τραβέτο και για τη τσιπούρα βλέπω. Σταθερή και για τη τσιπούρα. Εντάξει, πολύ καλό εργαλείο. Και σε αυτό υπάρχουν τρελές τροποποιήσεις. Υπάρχει mini τραβέτο, υπάρχει long τραβέτο. Το long τραβέτο μπορούμε να το βάλουμε σε παραλίες καθαρές και να ψαρεύει σε παραλίες καθαρές με έντονο κυματισμό. Και το long τι βοηθάει, βοηθάει στη μεγαλύτερη απόσταση μολυβιού από παραμάλου, ώστε να μην μας δυσκολεύει και μας μπερδεύει το παράμονο με την αιματοσιά. Υπάρχουν τραβέτο με το λεγόμενο μαλακό, πώς το είχαν πει, με μαλακό σκελετό. Τι είναι μαλακό σκελετό, είναι το τραβέτο, απλά επειδή είναι μαλακός, μπορούμε να το δουλέψουμε και σε τόπους πιο δύσκολους, με βράχια, γιατί αν έχει πάει ένα σκαλό στο τραβέτο σε μια πέτρα ή σε μια πλάκα, επειδή είναι μαλακό, έχει βάλει μαλακό σκελετό, θα κάνει τέτοια κίνηση ώστε θα γλιτώσουμε το βράχωμα. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορες τροποποιήσεις και θέλει ιδιαίτερα ψάξιμο και έρευνα από εσάς του ίδιου. Δηλαδή, ένα long τραβέτο δεν θα μπει σε μια παραλία, σε ένα βυθό δύσκολο. Θα πάμε, όπως θα δείτε και στη φωτογραφία, θα πάμε το mini τραβέτο και πιο συγκεκριμένα, άμα βρούμε στο PDF, θα δείτε εδώ μια φωτογραφία είναι πάνω και αυτό, ναι, άμα δείτε π.χ. αριστερά πάνω. Έτσι, κοιτάξτε το βυθό έξω. Εδώ να σας πω ότι έχει ένα 4-5 ράκι,
Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο βυθό. Γιατί, όπως είναι, ξέρετε κι εσείς, όπως είναι ο βυθό έξω, είναι και ο βυθό μέσα. Ο βυθό λοιπόν συνέχιζε έτσι μέσα με μεγάλα μονόπετα και μεγάλες πέτρες. Το τραβέτο που βλέπετε είναι, κοιτάξτε πόσο μικρό τραβέτο. Πιο μεγάλο τραβέτο θα ήταν λάθος. Και παρόλα αυτά και πάλι έχασα ένα-δύο μολύβια. Εντάξει, μπορεί να το έχει θέμα μολυβιού. Κάτω, όπως βλέπετε, υπάρχει μια φωτογραφία με δύο τραβέτο. Ένα πιο μεγάλο, το οποίο το δουλεύει σε παραλίες με πιο καθαρούς βυθούς, και ένα πολύ μικρό. Αυτό το τραβετάκι που έχει, το βλέπετε, τον αποστάτη, είναι πάρα πολύ μικρό, κάνει εξαιρετική δουλειά, πετριγυρίζεται και γύρω από τον εαυτό του. Καταλάβατε τι λέω. Πάει γύρω-γύρω από τον εαυτό του, έτσι να μην μπερδέψει το παράγωνο με την πρωτοσιά, και είναι εξαιρετικό κυρίως και για δύσκολους βυθούς. Πιο κάτω, το τραβέτο είναι απλό κιόλας, έτσι. Να σας πω κι εγώ, να σας αναλύσω τι είναι. Είναι ένα εξάρτημα, ένα εργαλείο το οποίο συνδέουμε τη μάνα του μηχανισμού, είτε έχουμε 0,40-0,35, όποιος βαρεύει έτσι, είτε έχουμε shock leader. Με το εξάρτημα αυτό, βάζουμε σε μια θηγιά το παραμαλάκι μας, που εδώ θα σας πω ότι με το ψάρι που κάνουμε εμείς, εγώ βάζω 0,28-0,30. Αυτή είναι η αγαπημένη μου διάμετρη για το παράμαλο. Δηλαδή, 0,28-0,30 και για δύσκολους βυθούς και για ψάρια που είναι σαργός. Όταν πάω για σαργό σε νησιά, είτε πάω σε πιο αμμουδερές παραλίες, είτε πάω σε πιο μεικτούς βυθούς, παίζω 0,28-0,30. Γιατί ο σαργός, έτσι καλώς, παιδιά, κακά τα ψέματα, δεν είναι ένα ψάρι το οποίο θα μας κόψει πολύ εύκολα το παράμαλο. Θα πρέπει να του κάτσει έτσι ο στόμα να το κόψει. Και νομίζω και για θέμα διακριτικότητας, ακόμα και εδώ, παρόλο οι συνθήκες είναι πολύ άγρες, ένα νούμερο fluorocarbon 0,28-0,30, είμαστε πλήρως καλυμμένοι. Τώρα με ρωτάτε, γιατί έχονται συνέχεια, άμα δεν βλέπετε, έχονται συνέχεια σκαλοπάτια και steps, πώς θα κάνουμε σωστά την ψωμοργή και πώς θα ψάξουμε σωστά ένα τόπο. Για να ρωτάτε τώρα το μήκος που θα έχει το παράμονο της ομορφιάς μας, εγώ πιστεύω για καθαρούς βυθούς, ακόμα και στα 0,90 εκατοστά, ένα μήτρο δεν θα βάζαμε, το 0,90. Τώρα, αν η βυθή είναι πολύ άγρη και βλέπεις ότι είσαι κόψε, ράψε, το προσαρμόζεις πάλι και το πας στα 0,60-0,70 εκατοστά. Και αναλόγως πράτης, έτσι. Το δεύτερο εξαρτηματάκι λέγεται boom swerves. Αυτό, γενικά, έχω την τάση να δοκιμάζω πράγματα. Γενικά έχω την τάση να παίρνω πράγματα τα οποία ακόμα και δεν είναι διακάστη να τα τοποποιώ, να τα προσαρμόζω. Αυτό τι κάνει λοιπόν? Αυτό λοιπόν είναι εξαρτηματάκι το οποίο λειτουργεί σαν αποστάτης. Έχει δύο, όπως βλέπετε, έχει μπροστά ένα στριφταράκι και πίσω πάλι ένα στριφτάρι, το οποίο μπορεί να περάσει στη μάνα του μηχανισμού ή να περάσει στη μάνα της αιματοσιάς. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε και στο γράφημα αριστερά, που θα βγει και αυτό τώρα προσεχώς σε ένα άρθρο του περιοδικού, έχουμε λοιπόν, όπως βλέπετε, εκείνη επάνω-πάνω είναι το shock leader μας, η μάνα του μηχανισμού, και μετά έχουμε ένα στριφταρά και μετά έχουμε τη μάνα της αιματοσιάς. Αυτή λοιπόν η μάνα της αιματοσιάς μπορεί να είναι ένα μέτρο κοντά. Εδώ λοιπόν δουλεύουμε, όταν λέμε μάνα αιματοσιάς, πάμε στα 0,40 mm, 0,40 διάμετρο, 0,35, εγώ θα βάζω 0,40. Εδώ το πάμε κυρίως στο ένα μέτρο, μια χεριά, ένα άνοιγμα το χεριό μας, και από εκεί και ύστερα βάζουμε αυτό το στριφταράκι, αυτό το εργαλείο, όπως βλέπετε, μέσα στη μάνα της αιματοσιάς. Εδώ λοιπόν τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί μπορούμε να το ψάξουμε χαμηλά, να ψάξουμε να το βάλουμε κοντά στο μολύβι μας με δύο στεπεράκια, δεξιά και αριστερά, αλλά προσέξτε, όχι δύο στεπεράκια κοφτά, δίπλα το ένα στο άλλο, γιατί έτσι μπορεί να δημιουργήσει μπερδέματα. Να έχουμε δύο στεπεράκια, αλλά να του δώσουμε λίγο χώρο. Να δώσουμε λίγο χώρο να παίζει, έτσι. Σε σαλαντός, ειδικά που γίνεται κατά τη ρήψη, να δώσουμε λίγο χώρο. Και όχι μόνο αυτό, και χώρο και για το ψάρι. Το ψάρι μπορεί να το αρπάξει και να θέλει λίγο να το φάει. Οπότε μην τα βάλετε στο περάκι. Μην τα βάλετε αυτό που δεν μας βλέπω. Μην βάζετε στο περάκι το ένα δίπλα στο άλλο ακριβώς. Δώστε λίγο χώρο στο εργαλείο αυτό. Είτε μπορούμε να κάνουμε το εξής. Σταθερή αρματοσιά με σειρωμένο παράμαλο. Είναι μια εξαιρετική αρματοσιά. Θα τη δούμε και εν συνεχεία στο άλλο slide που έχω ετοιμάσει, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει αυτό, χωρίς τα στοπεράκια, να ψάξουμε πολύ αποτελεσματικά τσιπούρες μικρότερο καιρό. Και μουρμούρες και τσιπούρες, κυρίως τσιπούρες, γιατί δίνει ένα περιθώριο. Αφού βλέπετε λοιπόν, η αρματοσιά είναι σταθερή, έτσι. Το παράμαλο μπορεί να κινηθεί με τη βοήθεια αυτού του εξαρτήματος, μπορεί να κινηθεί περίπου στο να κινηθεί πάνω κάτω για όσο χώρο του δώσεις. Δεν μπορεί να του δώσει 60-70, μπορεί να του δώσει και για, όλη την, και για όλο το μήκος της αιματοσιάς. Έτσι λοιπόν δίνει στο ψάρι την ικανότητα να φάει και επίσης να μην σου μπερδευτεί
Έτσι, δεν σου μπερδεύεται η αμαδοσιά. Το έχω ελέγξει, το έχω ψάξει πάρα πολλές φορές αυτό. Και εν συνέχεια θα δούμε και μια παρόμοια αμαδοσιά με ακόμα ένα πιο εύκολο εξάρτημα που δεν σε έχει έρθει στο μυαλό σίγουρα. Αυτά λοιπόν τα boom swings θα χρησιμοποιώ εγώ είτε ως σταθερά με στοπεράκια προς τα κάτω στο μολύβι, ώστε να ψάρεψει πατωτά. Γιατί μιλάμε για σαργούς έτσι, όταν πάμε για σαργούς, πατωτά θα ψαρέψουμε. Και εκεί μετά μπορούμε να. Και συνεχεία θα πούμε για τα φλουτεράκια. Τα φλότερα τα οποία εγώ αρχίζω σιγά σιγά να τα τροποποιώ λιγάκι και αρχίζω να ξεφεύγω από την έννοια του φλότερ, του μεγάλου του φλότερ, να ανεβάσουμε πάνω το παράμαλό μας. Και αυτό όμως πάει ανάλογα το μέγεθος και όχι μόνο το τόπο. Βασικά πάει ανάλογα με το τόπο του που ψαρεύουμε. Στο επόμενο slide τώρα, αυτά λοιπόν όσο έχω να πω για σταθερές αματοσιές, πολύ εύκολες και με κόντρα καιρό και κυρίως στοχεύοντας τους αργούς. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα σειρώμενες αματοσιές. Το σειρώμενες που βλέπετε, εισαγωγικά σειρώμενες, έτσι, είναι κάτι πάρα πολύ απλές αματοσιές. Πάλι τις έχω ψηλοτροποποιήσει, δεν ήταν αυτές που ήταν. Η μια δεξιά, στο δεξιά-δεξιά, όπως βλέπετε, στο κύκλο, είναι η αγαπημένη μου αματοσιά. Με αυτήν έχω κάνει πραγματικά τρελές ψαριές για τη τσιπούρα. Στα μέρη που πηγαίνω δεν υπάρχει. Κοιτάξτε πόσο απλή είναι. Αυτή ήταν μια Ιταλική. Ιταλή τώρα, πάντων, είχα δει ένα βίντεο από την Ιταλία, η οποία έχανε. Βλέπετε λοιπόν εδώ, 0,35-0,40 που βάζω. 1,5 μέτρο είναι πάρα πολύ. Εγώ θα βάζα ένα μέτρο, δεν θέλει παραπάνω. Στριφτάρε πάνω, που το συνδέει με τη μάνα, την κανονική μάνα που έχει, με το σοκλίντερ. Στριφτάρει κάτω μολύβι, άρα λοιπόν έχει σταθερό μολύβι και μετά τι σου κάνει. Βάζει ένα στριφτάρι, ένα απλό στριφταράκι. Απλά προσέξτε εδώ τι γίνεται. Το στριφταράκι δεν θα πρέπει να είναι μικρό. Εδώ λοιπόν, καθότι είναι η μάνα τη αματοσιά, είναι λίγο χοντρούλα, έτσι. Δεν τρέπει να είναι 40. Μην μου βάλει μικρό στριφτάρι, θα κολλάει και θα σου κάνει μπερδέματα. Άρα θέλει μεγάλο στριφτάρι, ώστε να γλιστράει και να παίζει πολύ όμορφα μέσα στο νερό και να δίνει και στο ψάρι την ευκαιρία να το αρπάξει και να το τραβήξει. Άρα λοιπόν αυτή η ματωσιά λειτουργεί πάρα πολύ καλά με κοντράνεμο σε όχι δύσκολους βυθούς. Εδώ το παράμαλό μου θα ήταν 0,80 εκατοστά, τόσο το βάζει, 0,80-0,70 και άμα θέλουμε να το, να σας το πω αλλιώς, και άμα θέλουμε λίγο να το σπρώξουμε ακόμα περισσότερο και να δούμε ότι έχει πολύ καιρό και λίγο κάπως μας μπερδεύει, μπορούμε να βάλουμε δύο χαντρούλες κάτω από το στριφτάρι του παραμάλου, ώστε έτσι να δημιουργήσει μεγαλύτερη απόσταση παραμάλου με το μολύβι. Αυτή λοιπόν είναι μια σταθερή αματοσιά με σειρώμενο παράμαλο που πραγματικά με έχει βγάλει πάρα πολύ καλά στις ψαριές μου, ειδικά με κοντράνεμο και ειδικά για την τσιπούρα. Αριστερά λοιπόν έχουμε μια άλλη, αυτή που βλέπετε σε καφετή φωτογραφία. Εδώ τι έχουμε. Εδώ είναι μια πάρα πολύ απλή. Εντάξει, άμα τη δείτε, δεν συναγεί μπορεί να μην καταλάβετε τι είναι. Είναι ένα fast clip σύνδεσμος. Fast clip σύνδεσμος εννοούμε αυτά που μπαίνουν του μολύβι κατευθείαν μπαμ-μπαμ, χωρίς να. Άμα έχουμε και άμα κάνει κρύο, για να μπορεί να τα δαχτυλά μας δεν χρειάζεται να ανοίγουμε και να κλείνουμε. Fast clip είναι πολύ εύχριστα εργαλεία αυτά για το μολύβι. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε είναι η μάνα του μηχανισμού με το fast clip. Στη συνέχεια έχω έναν αποστάτη πολύ μικρό. Και συνεχεία έχω δύο χαντρούλες μικρές. Γιατί το κάνω αυτό? Κάνω λοιπόν εδώ, δημιουργώ μια απόσταση μεταξύ fast clip και αποστάτη και δύο μικρών χαντρών, ώστε να προφυλάξω όσο γίνεται και να προφυλάξω, ναι, να προφυλάξω όσο γίνεται το μολύβι μου με το παράμαλό μου, ώστε να μην γίνει μπερδέματα. Εδώ λοιπόν έχουμε σειρώμενη αρματοσιά, έτσι, σταθερό παράμαλο. Εδώ έχουμε μια σειρώμενη παραματοσιά. Άρα λοιπόν, το fast clip μπαίνει το μολύβι και αυτό το εξάρτημα παίζει πάνω στο shock leader σας ή επάνω στην μάνα της, του μηχανισμού σας. Έτσι λοιπόν, το ψάρι θα τραβήξει και όταν θα τραβήξει το ψάρι δεν θα νιώσει αντίσταση. Αυτό λοιπόν είναι μια άλλη παραματοσιά, πάρα πολύ εύχριστη, σειρώμενο μολύβι, το οποίο είναι μια τροποποίηση δικιά μου που την είχα δει και αυτή από ένα ιταλικό site, η οποία πάλι με συνθήκες καιρού δεν θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί αυτό το εξωματάκι που βλέπετε, το fast clip, είναι πάρα πολύ μικρό και έχοντας και όλες και τις χαντρούλες και τον αποστάτη, δημιουργεί την σωστή απόσταση μεταξύ παραμάλου, αγκιστρού κυρίως σας έλεγα, με το μολύβι μας. Αυτή κυρίως τη δουλεύω σε βυθούς
με πιο ήπιους και στοχεύοντας σε ψάρια όπως είναι η τσιπούρα και η μουμούρα. Βέβαια, αυτή η αρματοσιά θα μπορούσε να δουλέψει πάρα πολύ καλά εξίσου και για σαργούς, σε παραλίες όπου έχουμε απέναντί μας κάποιο νησάκι ή σε παραλία η οποία περικλείται μεν από βράχια δεξιά και αριστερά της παραλίας, αλλά μέσα ο βυθός στη μέση που σάρβουμε εμείς, ξαναλέω, ο βυθός είναι πιο καθαρός. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία αρματοσιά η οποία ψάρβει πολύ λειτουργικά. Κάτω αριστερά γωνία είναι η ίδια αρματοσιά που είπα που μπορούμε να κάνουμε και σειρώμενη με το προηγούμενο εξερματάκι μας. Έτσι δεν χρειάζεται να είναι μέσα στο περάκια. Μπορεί απλά να την αφήσουμε ελεύθερη χωρίς το περάκια. Και αριστερά επάνω είναι ένα εξάρτημα, τρομερό εξάρτημα. Πραγματικά δεν θα το έχετε δει. Το έχω δοκιμάσει. Δυστυχώς δεν το έχω εδώ κοντά μου τώρα να σας το δείξω. Είναι ό,τι πιο λειτουργικό έχω δει. Είναι σύση. Πραγματικά είναι ένα σύση που μπορεί να ψάρεψει πάρα πολύ καλά στο κόντρα καιρό. Και όταν μικρό το καιρό, ακόμα και με 5-6 μποφόρ, αυτό το εξαρτηματάκι, το άτιμο, ψάρβει πραγματικά εκπληκτικά. Είναι ένα μεταλλικό σκεύος μικρό, μην το βλέπετε έτσι. Και αυτό τι είναι, προσέξτε λίγο τι έχουν κάνει. Είναι η μάνα του μηχανισμού, όπως βλέπετε, η κόκκινη μπετονιά, η κόκκινη μάνα. Είναι αυτό το εξαρτηματάκι και μετά βάζουμε μια χαντρούλα. Προσέξτε λίγο χαντρούλα και κάτι, όπως και στην άλλη ματωσιά που σας έχω δείξει. Και σε αυτές τις αιματοσιές. Οι χαντρούλες να μην είναι μικρές. Αν είναι πολύ μικρές οι χαντρούλες, αυτές οι πλαστικές χαντρούλες που λέμε προστασίας, θα σφινώσει τόσο για το εξάρτημα το πάνω αριστερά που σας λέω, θα σφινώσει λοιπόν το πράσινο, η πράσινη χαντρούλα στο σύση, το σειρώμενο αυτό, καθώς θα σφινώσει και στην άλλη αιματοσιά που σας δείξει με το fast clip που να δουλεύει αντίστοιχα του σύση. Θέλουμε πιο μεγάλες χαντρούλες, ώστε έτσι να μην σφινώνουν. Πάμε λοιπόν σε αυτήν την αιματοσιά, η οποία βλέπουμε ότι αυτό το σύση. Είναι ένα σύση το οποίο σου προσφέρει, να σου το πω λίγο, προσφέρει τις λειτουργίες ενός σειρώμενου εργαλείου, αλλά επίσης κάνει και έχει ιδιότητες στραβέ του. Γιατί άμα δείτε, ενώ εκτός ότι περνάει από τη μάνα του μηχανισμού της Oclinder, έτσι, έχει έχει ένα αφή μεταλλικό συνέχεια σώμα, το οποίο αυτό λειτουργεί σαν αντίστοιχα το τραβέτο. Επομένως, λοιπόν, έχουμε εδώ σε ένα εργαλείο έχουμε δύο ωφέλη, και του τραβέτο και του σύση. Όπως γι' αυτό λοιπόν εξού και η τσιπούρα παραπάνω, βάζουμε μετά μια χαντρούλα, πολύ απλή αιματοσιά, έτσι, και συνέχεια το σφιχτεράκι μας, και συνέχεια πάει το παράμαλο της αιματοσιάς που μπορεί να παίξει εδώ και ένα μέτρο. Μπορεί να παίξει ένα μέτρο και μπορεί και παραπάνω να παίξει. Πολλολόγος, εμένα το γωμένο μου μήκος σε παράμαλο είναι το ένα μέτρο, δεν θέλω να κάνω προβολές. Και έχω βγάλει και αρκετά ψάρια έτσι. Ένα τέλειο εξάρτημα, το οποίο δυστυχώς και αυτό δεν το βρίσκουμε στην Ελλάδα, από το εξωτερικό, και μακάρι κάποιος που μας ακούει τώρα να κάνει, άμα μπορεί, μια παρόμοια παραγωγή, γιατί διευκολύνει πάρα πολύ το ψάρμα, τόσο για τη τσιπούρα, όσο και το σαργό, ακόμα και το σαργό μπορεί να ψάρεις αυτός με κόντρα καιρό. Όπου θέλετε, με σταματάτε, έτσι, μην πάρω τώρα μονότομα, έχει πάει και 9 ώρα, όπου θέλετε. Να ρωτήσουμε 2-3 πραγματάκια που έχουν έρθει. Καταρχήν, Μανώλη, πιες λίγο νερό, να σου μεταφέρουμε πολλά μηνύματα που απλά σου στέλνουν στα συγχαρητήριά τους. Α, ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν από το φίλο Νίκο Κανέλο. Μας ρωτάει το εξής. Μανώλη, πιστεύεις ότι χρειάζεται πάντα το βράδυ να βάζεις 100% φλουροκάρμπον? Και συνεχίζει να λέει ότι, από ό,τι γνωρίζεις, λέει, είναι όλες με επικάλυψη σιλικόνης, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τις κάνει πιο ευαίσθητες στα βράχια. Ή αν μπορείς να κάνεις την ίδια δουλειά με μια τριαντάρα σκληρή, απλό νάιλον προφανώς, ειδικά το βράδυ και ειδικά σε κυματισμό έντονο. Κοιτάξτε, έχουμε ξανακάνει αυτό το διάλογο με τον Νίκο, αλήθεια είναι. Να σου πω την αλήθεια ότι το φλωροκάρμπον, για να πληρώσουμε ένα τόσο ακριβό παράμαλο όπως είναι φλωροκάρμπον, είναι λίγο τσάμπα τα λεφτά, θα πούμε. Γιατί τώρα με τέτοιες ειδικές για θολούρα, το ψάρι δεν θα ρωτήσει άμα το παράμαλό σου είναι φλωροκάρμπον ή όχι. Αλλά, όπως είπε και ο ίδιος, κερδίζει κάπου, έτσι. Κερδίζει την ελαστικότητα. Του βοηθάει αυτό. Και μαζί με την ελαστικότητα που σου δίνει φλωροκάρμπον και μαζί με τη συνδυασμό, την ελαστικότητα του καλαμιού σου,
Μπορεί έτσι να απορροφήσει κραδασμούς εύκολα από τη μια στερνή, όπως λέγει ο Κανέλος, μάνα, μια τριαντάρα. Επίσης και στα βράχια βοηθάει. Όπως είναι και το νήμα από εκεί που λένε, δεν ξέρω από το νήμα, δεν έχω πει και είμαι, ειδικά για το παιχνίδι που κάνω, δεν είμαι σε αυτό το νήμα, που κόβονται εύκολα στα βράχια. Έτσι λοιπόν και η Φλωροκάμπον είναι μια μορφιά η οποία αντέχει πιο πολύ σε τριβές, σε δύσκολους πηγούς, από ότι μια απλή μπετονιά. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο οικονομικό και ξέρουμε ότι ο βυθός τουλάχιστον που ψάχνουμε της παραλίας είναι εύκολος, ναι, Νίκο, μπορούμε να βάλουμε και μια μπετονιά και μια μπετονιά που δεν ανήκει στην κατηγορία των φλωροκάμπων και να ψάξουμε αντίστοιχα. Μανώλη, να ρωτήσω κάτι. Πες μου, ναι, πείτε μου. Έτσι όπως το είπες, γιατί κάπου λίγο εγώ το έχασα ίσως για να καταλάβω και εγώ δηλαδή. Κερδίζουμε σε ελαστικότητα αν έχουμε φλουροκάρμπον. Ναι, ναι. Είναι μια μπετονιά. Εδώ παίζει επίσης ρόλο και αν είναι μαλακιά. Το παράδειγμα είναι μαλακό, αν είναι σκληρό και μόνο σε μαλακότητα, αλλά κερδίζουμε και στα λεγόμενα βενιαρίσματα. Τα βενιαρίσματα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι επιλογής. Μια σημαντική, γιατί στο τόπο που θα πάμε, με τα κύματα που να σκάνε στα τρελά, και άμα δικά η παραλία είναι ρηχή, έτσι, εντάξει των κυμάτων, η δύναμη των κυμάτων, όσο πιο ρηχή είναι η παραλία, τόσο πιο δύσκολο είναι το κομμάτι αυτό. Οπότε, Νικό, άμα είναι μια παραλία με μέγιστο βάθος 2-3 μέτρα και 5-6 μοχόρ, μια απλή γειτονιά εκτός φλωροκάμπων, τόσο δημιουργεί προβλήματα, όχι τόσο το κόψιμο, έτσι, από ψάρι, που συμφωνώ. Μπορεί να μην το κάνει το κόψιμο, άμα είναι 32-35, αλλά να σου δημιουργήσει προβλήματα σε βενιαρίσματα. Δηλαδή να σου κάνει στριψίματα και μετά να χρειάζεται να κάνει πάλι άλλο παράμαλο ή να σου κάνει και μπερδέματα. Οπότε λοιπόν είναι αναλόγως το τόπο που ξαναλέω, που ψαρεύουμε και αναλόγως κινείται στον αίμο. Εγώ όταν θα πήγαινα για ψάμα, ακόμα και τσικούρα, με κόντρα άνεμο 5-6 μοχόρ, σίγουρα θα δούλευα φλωροκάμπον παράμαλο. Ωραία. Επόμενη ερώτηση από το φίλο Βίτο Βιτάλη. Ψαρεύει μονάγκιστρο με σειρώμενο βαρύδι. Ρωτάει αν στα φύκια πρέπει να βάλει φλωτεράκι ή όχι. Γενικά τα φύκια είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Δόχονται στο μυαλό μου και άλλες εικόνες από φύκια. Γενικά υπάρχουν τόποι που έχουν φύκια, έτσι. Έχουν φύκια σε 300-400 μέτρα. Εκεί δυστυχώς, άμα δεν το ξέρεις και πας για ψάρεμα την τρίτη, τέταρτη μέρα, δυστυχώς θα την πατήσεις και ό,τι τροποποιήσεις και να κάνεις. Όσο πιο ελαφριά, αυτά σας λέω, πόσο ελαφριά κάνεις μια ματουσιά, ειδικά αν αρχίσεις να κάνεις διπλάρια και επικλιμπίδια, θα το μετανιώσεις, γιατί θα βγάζετε έξω ένα τόνο φύκια. Εδώ καλά-καλά, με τα λιγότερα δυνατόν εξαρτήματα, πάλι βγάζεις φύκια. Τώρα, όσον αφορά στο ρεύμα του φύλου, ή αν τα φύκια με ένα φλότερ ισχύει. Δεν θα σας συμβούλευα να ψαρέψετε τέτοιους τόπους με φυκιάδες, ή αν εκτός να μας στοχεύεις κάποιος οικείο, έτσι. Γιατί όταν έχουμε φύκια, το σκέφτομαι καν να πάμε κοντά καιρό. Φαντάσου ότι επιλέγω να πάω σε τόπους τις πρώτες δύο μέρες να μου πουλάς, πρώτες δύο-τρεις. Αν πάρει την τρίτη μέρα, έχω τη φύκια από τα 300-400 μέτρα. Αν τώρα ο ίδιος τόπος κρατά φύκια και έχει κοντά άνεμο, τότε δυσκολεύουν πάρα πολύ οι πιθανότητες να ψαρέψεις όμορφα. Όμως το φλότερ, όντως, είναι ένα μεγάλο φλότερ, έτσι. Άμα βάλεις ένα μικρό φλότερ, και εδώ παίζει ρόλο, παιδιά. Αν έχουμε ένα δόλμα, έχουμε μια μεγάλη δόλωση και ένα φαράο, ένα μονοδόλι μεγάλο, και βάλουμε ένα φλότεράκι μικρό, στη συνέχεια έχουμε και αυτό το σλάιτ, δεν θα ανασηκώσει το δόλμα στο πάνω. Οπότε πρέπει να υπάρχει εκεί σωστή αναλογία φλότερ, μεγέθος φλότερ, έτσι, με δόλμα, ώστε να σηκώσουμε. Υπάρχουν φλότεράκια πιο παιχνιδιάρικα, τα οποία τι δημιουργούν. Δημιουργούν μια κινητικότητα στο δόλμα. Έτσι λοιπόν, εκτελεστή κύμα ρεμάτων και μικρά σε μεγάλο φλότερ, οι λεγόμενε νάρκε, τη λέμε εμεί, είναι στο δόλμα μια ιδιάζουσα κινητικότητα που ψάρι, κυρίω για μένα αυτό θέλει. Και το δελεάζουμε, είναι ένα λόγο παραπάνω κιόλα να φάει το δόλμα μα. Αυτέ είναι οι λεγόμενε νάρκε. Τώρα, για να θέλουμε να αποφύγουμε τα φύκια, σίγουρα ή θα βάλουμε ένα φλωτεράκι μεγάλο με βάση το που έχουμε, με ένα στοπεράκι πιο πίσω. Γιατί λέω στοπεράκι, να μπορούσαμε να έχουμε το φλωτεράκι ελεύθερο. Αλλά εγώ θα σας επιβούλευα να βάλεις το φλωτεράκι
πίσω από τα γύση σχεδόν, ώστε να σηκώσουμε όσο γίνεται το κομμάτι του λώματος. Ή επίσης μπορούμε να κάνουμε και το άλλο. Μπορούμε να κάνουμε στη μάνα, άμα έχει σειρώμενο. Ναι, σε σειρώμενη αρματοσιά γίνεται αυτό. Αυτός, άμα πας με σταθερή αρματοσιά, έτσι ώστε να σηκώσεις το παράμαλό σου πιο πάνω και να παίξεις όχι τελείως πατωτά και να γλιτώσεις τα δίκαια. Αλλά αυτό θέλει μετά να αλλάξεις αρματοσιά, να μην έχεις σειρώμενη, να έχεις σταθερό μολύβι και να έχεις δύο στοπεράκια και να τα ανεβάσεις πιο πάνω από το μολύβι σου. Αναλόγως κιόλας το μήκος της αρματοσιάς που έχεις. Παίζει και αυτό ρόλο. Δηλαδή να μην βάλεις μονοπλοίο και να βάλεις κάτι, να το παίξεις τελείως διαφορετική αρματοσιά. Πολύ ωραία. Ο Κωνσταντίνος Μερετσίδης ρωτάει, Μανώλη, στη καφέ φωτογραφία, επειδή το βαρύδιο είναι πάνω στο shock leader, λόγω τριβής μήπως έχουμε πρόβλημα στο να μην πληγωθεί και να έχουμε κόψιμο στη βολή με βαρύδια 100 γραμμάρια. Το έχω δουλέψει, ξέρω ποιο λέει, για το fast clip σωστά. Το fast clip, αυτά που δουλεύω εγώ, κυρίως έχουν πάρα πολύ μαλακιά. Έχουν πάρα πολύ μαλακιά. Είναι μαλακό το υλικό. Επιφάνεια. Μπράβο, πολύ σωστά. Έχουν πολύ μαλακιά επιφάνεια. Δεν δημιουργούν πληγές. Ίσως δημιουργήσει ένα τσακισματάκι. Αλλά εγώ θέλω να σου πω και το άλλο, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που έχω το fast clip και είναι σαν σειρώμενο, που είναι σειρώμενο, είναι επάνω στο shock leader μου. Έτσι. Τώρα, αν μου βάλεις, εννοείται, 0,30 mm διάμετρο, χωρίς shock leader, δεν μπορεί να πετάξει πάνω από το 15 φάση, σαφώς και ναι, θα σου δημιουργήσει προβλήματα και σίγουρα θα γίνει το τσάκισμα της πετονιάς πολύ πιο γρήγορα, έναντι αν έχεις ένα shock leader και το πέναγες το εξαρτάκι αυτό μέσα από το shock leader. Ή αν έχεις μια μάνα 40 mm. Αν έχεις μια μάνα 40 mm, θα κάνεις πολύ καλύτερη δουλειά από μια 0,30. Εκεί σε αυτή την περίπτωση, όντως, θέλει η μάνα σου να είναι ή πιο χοντρή ή να έχεις shock leader. Ώστε να μην σου κάνει το τσάκισμα, γιατί κάνεις εκκριντάκι, είναι έτσι το σωτικό τσάκισμα. Ωραία. Ο Μπίλι ο Μάγκος ρωτάει, τραβέντο το στριφτάρι στο κοτσάνι του μολυβιού ή χωριστά τραβέντο με το μολύβι. Τραβέντο στο στριφτάρι στο κοτσάνι του μολυβιού ή χωριστά λέει με το μολύβι. Το μολύβι πάει το μολύβι, στο τραβέντο κύριο, θες να μιλάμε για το ίδιο εξάρτημα, ναι, πάει κάτω. Ναι. Όπως βλέπετε το τραβέντο πίσω, πάει από τη μια πλευρά. Δεν έχει θέμα που το κάνεις. Από τη μια πλευρά δεν είναι τεμά, από το κάτω-κάτω στέλνει προς το μολύβι και όπως είναι στη μέση το στριφταράκι, εκεί παίρνει το παράμαλο. Για να εννοώ αυτό. Ναι. Να ρωτήσω. Ναι, ναι. Μανώλη, από το Σάκη το φίλο, την καλησπέρα μας, Σάκη. Γεια σου, Σάκη. Συνοψίζω εγώ λίγο την ερώτησή του. Θέλει να σε ρωτήσει αν τελικά είναι μύθος ή όχι, σε μια αρματοσιά με διπλάρι, ναι, η οποία θα πέσει σε βαθιά νερά, δηλαδή 60 με 70, αν το πάνω αγκίστρι θα ψαρεύει ψηλά ή θα είναι ξάπλα και τα δύο αγκίστρια, ένα με το βυθό. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Αυτό έχει πολύ, παίζει πολύ ρόλο η παραλία που ψαρεύει. Τώρα, άμα είναι μια ρηχοπατιά, έτσι, βέβαια και εδώ πάλι, έχει να κάνει με το μήκος που δίνουμε στην μάνα της αρματοσιάς. Έτσι, άμα είναι εκεί τώρα για να έχει διπλάρι και για να κουμπάνε και άμα εννοεί αυτό ο Σάκης ο φίλος μου, να κουμπάνε και τα δύο παράμαλα, και είναι και τα δύο παράμαλα να κουμπάνε στο δαχός, θα πρέπει τότε να έχουμε πολύ μακριά παράμαλα. Βέβαια, εκεί υπάρχει ο φόβος που σίγουρα αυτό θα μπερδευτούν. Επομένως, λοιπόν, ακόμα και σε ένα κομμάτι μάνας 1,5 μέτρου με ένα διπλάρι, σταθερό έτσι και τα δύο σταθερά θα είναι με στοπεράκι λογικά. Το ένα λίγο πιο πάνω από το μολύβι και το άλλο προς τα μέσα, ώστε να το ανεβάσουμε, όπως λέμε, όπως είπα και στο φίλο πριν και τα θήκια. Σίγουρα το πρώτο παράμαλο και όχι το δεύτερο θα ψαρεύει λίγο πιο πάνω από το βυθό. Ναι, αυτό βοηθά κυρίως για ψάρια που είναι τα μελανούρια. Και άμα δείτε, πολύ, πάντα το φλότερ, κυρίως στις αματοσίες αυτές, δεν το βάζανε στο πρώτο παράμαλο, το βάζουμε στο δεύτερο παράμαλο, το φλωτεράκι, ώστε να σηκωθεί λίγο προς τα πάνω, τουλάχιστον για να πάει κάποιο τυχόν μελανούρι. Εγώ πιστεύω ότι και εκεί έχει να κάνει πάλι με βάση, σας το λέω, της παραλίας, έτσι. Τώρα, αν είναι μια παραλία η οποία είναι καθαρία μουδιά, μπορούμε να βάλουμε διπλάρι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά
για να παίξει ένα διπλάρι με κόντρα άνεμο και με κόντρα με κύμα και κόντρα, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και θέλει πολύ συγκεκριμένα βήματα. Παρ' όλα αυτά, ναι, το πρώτο παράμετρο από τα δύο ματωσιάς είναι σηκωμένο πιο πάνω. Δεν είναι πάντα το τελείω. Αφού είναι δεδομένη η μάνα, έτσι. Να το επιθυμίσω αυτό. Θα πρέπει να είναι η μάνα του μηχανισμού, θα πρέπει να είναι τέρμα δεδομένη. Άμα κάνει η κοιλιά, έτσι. Άμα το παίρνουμε σαν αλυσίδα. Για αν κάνει η κοιλιά, η μάνα του μηχανισμού, θα το βλέπουμε έξω. Τα φως, η αιματοσιά μας μέσα, θα είναι στο. Θα είναι και τα δύο παράμετρα της αιματοσιάς θα είναι κάτω, στο έδαφος, έτσι. Τα φως. Για αν τεντώσουμε τη μάνα και είναι. Η λειτουργεί το καλάμι σωστά με τη μύτη όπως είχα πει πριν στην οδεία με την αιματοσιά μας, τότε σαφώς το ένα παράμετρο, το κάτω παράμετρο του βαρύλου θα είναι στο πατωτά και το άλλο παράμετρο θα είναι λίγο πιο πάνω ανεβασμένο. Ωραία. Ο Γιάννης ο Κατσούλης ρωτάει, σε συνθήκες surf casting 6x4, τι διάμετρο παράμετρο θα προτιμούσες? Αναλόγω στο βυθό, αλλά το παράμαλο, τι παράμαλο διάμετρο, 0,30. 0,30 είναι στο διάμετρο. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί κιόλας είναι ένα διάμετρο λίγο παχύ, είναι παχύ, δεν είναι 0,28. Και όσο να σας πω την αλήθεια ότι όσο ένα παράμαλο είναι πιο παχύ, πιο δύσκολα βυρινιάζει κιόλας. Έτσι, όταν έχουμε ένα λεπτό παραμαλάκι που δοκίμαζα παλιά 0,25, μου γινόταν, δεν είχε δύναμη και δεν είχε το πάχος που λέμε, μου γινόταν λίγο αχθαρμάς. Το ψάρι που κάνουμε, για τα ψάρια που πάμε, ένα 0,30 mm είναι το ιδανικό. Άντε, μίνιμουμ 0,28. Okay. Σπύρος Καλιαντέρης ρωτάει, βέβαια νομίζω έχουμε αναφερθεί σε αυτό, ποιος τύπος βυθού θα έλεγε ότι είναι ο πιο επιθυμητός για surf casting σε δυνατό άνεμο. Εντάξει, για μένα έχω αλλάξει την οτροπία λίγο. Παλιά μου να πάμε τα βράχια και πάμε να περπατήσουμε και να βρούμε παραλίες με άγριους βυθούς και αυτά. Πλέον πιστεύω, Σπύρε, αγαπητέ Σπύρε, ότι μια παραλία η οποία περικλείται από βράχια είναι στη μέση αμμούδα ή τραγανούλα και έχει μέσα ή μέσα στο βάθος μέσα ξέρες και διάφορα νησάκια, είναι ο πιο κατάλληλος. Και το πράγμα με surf casting. Και κυρίως ο Σαγούρ. Και κυρίως να πω, παιδιά, εμείς να πάρουμε τις ειδικές παραλίες. Όλο το πανηγύρι, surf casting γίνεται στις καβατζούλες που λέμε, που λες θα κάνουν εδώ σε ένα και δύο μέτρα νερό. Επειδή υπάρχει τρομερή άσκηση από το κύμα και τρομερή θολούρα, τα ψάρια από τις γύρω περιοχές και τα ψάρια από πιο μέσα, από 200-300 μέτρα, πάνε, βγαίνουν τουλάχιστον για εκείνη την μέρα, για εκείνες τις 2-3 ώρες, βγαίνουν να φάνε έξω τα ρηχά. Οπότε να κυνηγήσουμε και λίγο τα ρηχά, έτσι. Γιατί στις βαθιές παραλίες δεν παίζει πολύ νόημα αυτό. Το surf casting κυρίως λειτουργεί στις ρηχοβαθιές. Ο Βασίλης ο Μπούλτης ρωτάει μία άγκυρα 125 γραμμαρίων, τι διάμετρο μάνα θα μπορέσει να τη ξεσκαλώσει. Εδώ δεν είναι μόνο η μάνα. Εδώ, όπως είπα πριν, είναι ζώρικο αυτό. Παιδιά, θέλει καλό καλάμι, θέλει πολύ να το καλάμι και εμένα το καλάμι μου τα δύο από τα τρία, φανταστείτε, δεν το μπορούν, γιατί είναι αρκετά υπερβολικά και κουράζονται, κολώνουν. Θέλει ξαφνικό ξεσκάλωμα και θέλει καλάμι, δεν θα πω τόσο, και casting weight θα πω γύρω στα 100, να είναι γύρω μέχρι τα 180, δεν ξέρω αν έχουν τέτοια καλάμια, εγώ σκέφτομαι καλάμια που έχω δει τέλος πάντων, και να έχουν δράση κορυφής. Γιατί τα παραβολικά και τα υπερβολικά είναι πιο μαλακά καλάμια και όπως λυγίζουν για να απορροφήσουν τους κραδασμούς των ψαριών, που έτσι κιόλας γλιτώνουμε πολλά κοψίματα, έτσι. Αντίστοιχα, μας δυσκολεύουν για το ξεσκάλωμα της συμφάντικης βάσης. Άρα, λοιπόν, θέλουμε ένα σκληρό καλάμι, της τάξης μέχρι 200 γκράμμς εκεί πέρα, ή τουλάχιστον να σου λέει πάνω το καλάμι ότι, ξέρεις τι, το max μου είναι 170 γκράμμς. Έτσι παίζεις. Έτσι μπορείς να τη ξεσκαλώσεις τουλάχιστον. Ωραία. Μία άλλη ερώτηση από το φίλο, Γιώργος Τσάχ. Θα ήθελε να ρωτήσει. Ναι. Κουδουνάκι στο πάνω μέρος της μύτης του καλαμιού ή σίαλουμ στη μύτη, αντί για κουδουνάκι στο μοτέρ. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Τα ίδια. Εντάξει.
Εντάξει, υπάρχουν νοοτροπίες και σας λέω, δεν είναι ότι ο τρόπος μου είναι ο σωστός, έτσι, και ο τρόπος των παιδιών είναι λάθος. Πολλοί ψαράδες, πάρα πολλοί, βλέπω τις επάνω στις μύθες των καλαμιών, βλέπω να έχουν βάλει το σιαλούμ και το κουδουνάκι, που μετά αντί να τη σου τσιμπήσει, άντε να βγάλεις το καλάμι τη βάση, άντε να βγάλεις το κουδουνάκι από τη μύτη και άντε μετά να καρφώσεις. Εγώ θα τα είχα χάσει τουλάχιστον, έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για ψάρια όπως είναι ο σαργός, ο σικιός ή η τσιπούρα. Ένα λάθος να κάνεις, είτε θα σου καλώσει, είτε σίγουρα θα βρει κάπου μια πλάκα, είτε δεν πάμε και σε βυθούς νέτους, είτε μπορεί να στο κόψει και τον παράμελο, είτε να στο φτύσεις που λέμε. Οπότε, αγαπητέ μου Γιώργο, εγώ επιμένω ότι άμα έχεις καλά μηχανάκια, εκεί είναι και η αξία για τα μηχανάκια, γι' αυτό είναι όλα μια λυσίδα. Και κυρίως έχω πει ότι η προτέρημά μας είναι να έχεις πολύ καλά μηχανάκια και μετά τα καλάμια. Τα μηχανάκια είναι αυτά τα οποία σε βοηθάνε τόσο για το σήκωμα του ψαριού, όσο κυρίως και για να κάνεις ένα ψάρεμα λειτουργικό, δηλαδή τα φρένα του. Έχει fast track, δεν έχει. Είναι μαλακά τα φρένα του, είναι ομαλακά. Δηλαδή ένα ψάρι μπορεί να τραβήξει φρένα ή τα φρένα του είναι πολύ σκληρά και δεν μπορεί το ψάρι, ακόμα και ένα 800 γραμμάρι ψάρι να σου πάρει φρένα. Άρα λοιπόν, δίνουμε βάση στα μηχανάκια, τα δουλεύουμε, τα κύριε μας, τα ταιριάζουν. Δεν τα θέλουμε πολύ βαριά, γιατί αν έχουμε βαρύ καλάμι, βαρύ μηχανισμό, δημιουργείται ένα σετ κούτσουρο, θέλουμε να υπάρχει μια ισορροπία. Είτε να είναι ένα από τα δύο πιο βαριά, είτε να το καλάμι. Αν είναι το καλάμι πιο 800 γράμμα, ένα 800, το συνδυάζουμε με ένα μηχανάκι λίγο πιο ελαφρύ, ώστε να υπάρχει ισορροπία. Όσον αφορά την απάντηση, εγώ θα επιμένω να βάζω το κουδουνάκι στη μάνα του μηχανισμού και το ρυθμίζοντας τα φρένα, το όριο που θέλω εγώ. Αλλά ο καθένας όπως έχει συνηθίσει. Έτσι, το ξαναλέω, δεν είναι λάθος ούτε το άλλο το να βάλεις το οπτικό στη μύτη του καλαμιού. Δεν είναι λάθος. Απλά δεν είναι πολλά εμένα και σε κουράζει και στο κοίταγμα. Έτσι, τη συνέχεια πρέπει να σε κοίτα και τη μύτη του καλαμιού. Δεν μπορείς να χαλαρώσει. Το άλλο τουλάχιστον θα καταλάβεις κάποια εικόνα στο άλλο. Μανώλη, μια δικιά μου ερώτηση που μου ήρθε τώρα. Όταν βάλεις το κουδουνάκι στη μάνα, τα φρένα, ποια είναι η επιλογή σου, πώς τα ρυθμίζεις? Καταρχήν, εντάξει, ωραία. Καταρχήν είναι σφιχτά τα φρένα, σίγουρα ότι είναι μετά από ρήψη. Άρα λοιπόν χαλαρώνω τα φρένα και αρχίζω πάλι να μαζεύω τη μάνα. Όταν θα αρχίσει να μαζεύω τη μάνα, έψιμη δεν είναι χαλά τα φρένα, θα ακούσει τον ήχο του μηχανισμού τέλος πάντων. Έτσι, το ρελεμάν. Εκεί λοιπόν αρχίζω και σφίγγω λίγο. Αρχίζω και σφίγγω λίγο τα φρένα. Θέλουμε λοιπόν το ψάρι. Και μετά δοκιμάζεις, μετά τι κάνεις, αφού σήξεις τα φρένα, δοκιμάζεις με το ένα σου χέρι τη μάνα του μηχανισμού και να αρχίζεις σιγά σιγά να τραβάς. Για να λοιπόν αυτό, ναι μεν, μπορεί να απένει πετονιά, αλλά δεν σου ξεσέρνει το μολύβι, πολύ σημαντικό, είμαστε εκεί πέρα, εκεί είναι σωστά. Αυτό γίνεται σιγά σιγά μέσα από εξάσκηση, δεν είναι κάτι, είναι πολύ απλό και μέσα από τις δοκιμές. Άμα δεις ότι σου παίρνει πετονιά και σου ανεβάζει το πίκο πάνω, πήγεις λίγο ακόμα και το αφήνεις. Είναι εκεί που θα το βρεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θες να συνεχίσουμε τώρα? Ναι, γιατί έχουμε ψωμί μπροστά μας, έχουμε κι άλλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, που είχαμε μείνει τώρα. Είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτές, δεν θα το έλεγα αρματοσχές, έτσι. Είναι εξαρτήματα για να έχουμε τις κατάλληλες αρματοσχές, έτσι. Είναι σειρώμενες, οι οποίες αυτές όμως σειρώμενες, είτε με σταθερό μολύβι, είτε οι απλές σειρώμενες, μπορούμε να τις παρέψουμε ακόμα και με κόντρα καιρό. Και για το ψάρεμα της τσιπούρας και για το ψάρεμα του σαργού. Εγώ θα έλεγα κυρίως για τη τσιπούρα και το σαργός, κάτι να τον έχουμε σε σταθερή αιματοσιά. Πάμε στο επόμενο τώρα slide. Να δούμε τι έχουμε μετά στη συνεχεία. Α, και εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σας είπα ότι όλα παίζουν ρόλο. Από το καλά μέχρι και το τελευταίο εξάρτημα επάνω στο set του μηχανισμού μας. Εδώ λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε με φλωτεράκια. Φλωτεράκια από σουλκιστικά, από pop-up, σε αλούμ, φωσφοριζέ. Έχω κάνει ένα slide το οποίο προσπαθώ τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση να σας βάλω όσα γίνεται στο slide αυτό μέσα. Όλα τα ειδών, τα φλωτεράκια τα οποία δουλεύω εγώ. Όπως είχα πει, έχω ξεφύγει λίγο από τα κλασικά φλότα τα μεγάλα. Αρχίζω λίγο και εδώ τα τροποποιώ. Δουλεύω λίγο πιο μικρά φλωτεράκια.
Αλλά πάμε να το πάμε την αρχή. Έτσι, πάμε να πάμε την αρχή. Αριστερά, λοιπόν, ένα ψαράκι όμορφο από το φίλο του Σπύρο με ένα μεγάλο pop-up που τα έχει δυναμία. Ήταν δύσκολος ο βυθός. Ήταν 5-6 μποφόρ. Κάτι σαν λιμάνι. Δεν ήταν λιμάνι ακριβώς, δεν μπορώ να το πω. Είναι μια παραλία και είχε ένα ντοκάκι. Εντάξει, δεν το λες και λιμάνι. Είχε 5-6 μποφόρ φάτσα. Ήταν δύσκολος ο βυθός μέσα. Κυκλαδίτικος, όπως καταλαβαίνετε. Σαργίσιος. Φύκια, όχι φύκια. Είχε πλάκες, άμμο και λίγα φυκάκια, γιατί δεν είδαμε κανένα φυκί στις αιματοσχέσεις μας, και προτίμησε να βάλει ένα μεγάλο pop-up ώστε να του βγει πάνω από την συστάδα του πυθμένα. Συμφωνώ σε συγκεκριμένες μας περιπτώσεις, έτσι. Δεν χρειάζεται να βάζουμε τόσο μεγάλο pop-up, τόσο μεγάλο floater, τέλος πάντων, όπως αυτό, σε παραλίες που είναι ρηχοπατιές, μέχρι 2-3 μέτρα, και θα γελάνε. Θα ανεβαίνει αυτό πολύ πάνω και θα πηγαίνει μετά για ένα μελανούρι ή κανένα ένα κυνηγόψαρο. Άρα λοιπόν αυτό και πάλι θα πρέπει να το προσέχουμε και να το βάζουμε σε τόπους που έχουν πιο βάθια νερά. Όντως αυτός ο τόπος ήταν πιο βαθύς. Δεν ήταν μια κλασική παραλία. Σας είπα, ήταν μια παραλία που ήταν σε συνδυασμό με ενός ντόκου που όταν κάνεις μια ρήξη 50-60 μέτρων, 70 μέτρων, πείτε, ήταν έφτανε γύρω στα 4-5 μέτρα νερό. Εκεί ναι, ασφαλώς μπορείς να παίξεις με ένα φλότερ πιο παχύ. Και προσέξτε τώρα. Δεν έβαλε φλότερ τόσο μεγάλο και έβαλε ακροβάτι πάνω. Όχι. Γιατί θα το ανέβαζε το παράμονο το 0-80, θα το ανέβαζε στο Θεό. Έβαλε ένα φλότερ μεγάλο, αλλά αντίστοιχα έβαλε και μεγάλη δροσιά. Τι είναι αυτή τη τάξη. Είχε βάλει ένα 0-2 τρελό αγκίστρι, είχε βάλει πάνω ένα μεγάλο κομμάτι φαρά και το δούλευε μέσα. Άρα λοιπόν, αυτού του είδους τα pop-up, τα φλότερ τέλος πάντων, τα βάζουμε συγκεκριμένα για βυθούς, για τόπους με πιο βαθιά νερά και σε δύσκολους ειδικά βυθούς. Δίπλα έχουμε μια άλλη φωτογραφία με τα μικρά τα φωτεράκια. Αυτά τα μικρά φωτεράκια, θέλω να το ονομασία, είναι κυρίως, όχι να σου δώσουν τόσο το... Εμείς δεν θέλουμε τόσο ανύψωση. Θέλουμε να δώσουμε την κινητικότητα. Και αυτό το κινητικότητα, να δώσουμε φως. Παιδιά, μέσα στη θολούρα που γίνεται πανικός και ειδικότερα σε παραλίες με πιο καθαρό βυθό, αν έχουμε ένα δικό εξαρτηματάκι, ένα φακός, που είναι φακός που έχει το μπλε το φως, το οποίο σβήθημα, όπως λέγεται, που το έχω και εγώ, εννοείται το έχω στα αντικείμενά μου, και άμα το φωτίσεις, αυτό λάμπει πάρα πολύ έντονα. Επομένως, λοιπόν, ένα μικρό φλωτεράκι, ή αναλόγως και το παίζουμε, άμα θέλουμε να το δώσουμε λίγο ύψος ή όχι, εγώ συγκεκριμένα θέλω να το δώσω απλά το φως, την ένταση του φως, το χρώμα του αυτού που εκπέμπει και την κινητικότητα, και βάζω σε ένα φαραώ ή βάζω σε ένα Αμερικάνο, και ο Αμερικάνος του πάει πάρα πολύ ωραία κυρίως για αυτά τα φλωτεράκια, σε παραλίες, σε ρηχές παραλίες, είτε με καθαρούτσικο βυθό, είτε με τραγάνα που λέμε, θα κάνει σίγουρα πολύ καλή δουλειά. Α, δίπλα είναι π.χ. ένα παράδειγμα με τα Lightstick Illuminor, είτε το κόβεις φέτες, ή το κόβεις σε κομμάτια, άμα θες να βάλεις ένα ολόκληρο κομμάτι Αμερικάνου, θες να δώσεις και λίγο ύψος, ή άμα θες να δώσεις απλά κίνηση, βάζεις 2-3 κομματάκια. Και δίπλα, όπως βλέπετε πάλι, γενικά εγώ παίζω, εν ολίγης να σας πω πλέον, έχω ξεφύγει από τα φλότερα τα τεράστια, έχω βάλει φλοτεράκια, όπως βλέπετε το ροζάκι, όπως βλέπετε το κιτρινάκι αυτό, το κίτρινο αυτό το βάζω γιατί, το βάζω κυρίως στα διάρκεια της ημέρας. Αυτές είναι οι λεγόμενες μέλισσες, αλλά όχι αυτές που δημιουργούν φως, είναι οι έτουνου χρώματος. Αυτές τις βάζουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί είναι τόσο θόλα τα νερά και το ψάρι, νομίζετε, έχει αντίληψη. Με το που δει κάτι έντονο, έντονη διάθεση, θα πάει θα του κυνήξει την περιέργεια. Όπως λοιπόν και το ροζάκι. Πολλοί μου λένε γιατί βάζει ροζ. Παιδιά, το ροζ, το φωσφοριζέ, το ροζ, το φλότερ, πραγματικά κάνει πολύ καλή δουλειά για τους αργούς. Δύο αναγκαμένα χρώματά μου. Το ροζ και το κόκκινο. Ακόμα και το άσπρο, αυτό το ασπροειδές, τέλος πάντων, που είναι σαν που πρασινίζει. Αυτά τα τρία χρώματα για μένα έχουν δείξει μεγάλη αποτελεσματικότητα για το ψάρι του αργού. Αυτό είναι φλωτεράκι και πάλι δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να αποσκοπήσει σε ύψος, καθώς ήταν μια παραλία με αμμούδα μέσα και δεξιά-αριστερά υπήρχαν μεγάλα βουνά που από κάτω είχαν σπηγές των σαγών και οι σαργοί εννοείται βγαίνανε έξω από τις σπηγές ώστε να φάνε στην καθαρή αμμούδα, στο γόνιμο τέλος πάντων βυθό. Και αριστερά, όπως θα δείτε, στην αριστερή γωνία που είμαι τυμμένος εδώ σαν με σκούφο ιστορίες και πολύ κρύο, ένα λίγο πιο μακρύ pop-up, το οποίο αυτό τι είναι. Είναι κάποια φλουτεράκια, τα οποία σας ευκολύνουν πάρα πολύ, τα οποία είναι 7-8 μαζεμένα και είναι και στόπερ μαζί. Δηλαδή, το πενάς σαν θηλιά, το πενάς
στο παραμαλό σου και αυτό μένει στο πέρα. Και οπότε το σταθεροποιείς εσύ το που θες να είναι το τέτοιο. Θες να είναι κοντά στο δόνομα. Θες να κάτσεις λίγο πιο πίσω το φλότερ σου. Εσύ όπου το κινείς. Και βέβαια και αυτά όλα έτσι είναι, έχουν χρώμα. Δηλαδή, άμα τα φέξεις, φωσφορίζουν. Δίπλα είναι κάτι μαλακές μπαλίτσες, σαν τις νάρκες λεγόμενες, που τι κάνεις. Αυτές δεν έχουν καθόλου, δεν σου δίνουν καθόλου ανύψωση, αλλά σου δίνουν κινητικότητα και εννοείται φως. Το χρώμα. Το θέλουμε αυτό, παιδιά. Το ζητάμε. Έχω κάνει πολλές δοκιμές. Έχω κάνει και πολύ extreme δοκιμές. Τα μολύβια φωσφόρου δεν χρειάζονται αυτή σε παρούσα κατάσταση, έτσι. Απλά μολυβάκια και άσχη που είναι και ακριβά και όλα θα παίξουμε τα πιο απλά. Αλλά όσον αφορά τις νάρκες και τα φλότερ, τις λεγόμενες νάρκες, που αυτές πώς μπαίνουν, με το αγκίστρι. Είναι σαν να δολώνεις ένα δόλωμα με το χέρι σου. Έτσι, αντιστοίχως, βάζεις και τοποθετείς και αυτές κάτω από το αγκίστρι σου και μπορείς να βάλεις όχι μόνο μία, μπορείς να βάλεις 2-3. Δηλαδή, άμα έχεις κάποιο φαραώ και θες να δώσεις κινητικότητα πιο μεγάλη, να του βάλεις 2-3 τέτοια από πίσω. Έτσι κυρίως παίζω εγώ για το κυρίως στο self casting. Κυρίως θέλω να δώσω στο δόλωμά μου κινητικότητα. Την έχει κιόλας. Την έχει, πώς την έχει. Την έχει τόσο από τα υπόγεια ρεύματα που κινούν το παράμαλό μου. Και αυτό είναι ένα extra trip, καθώς ένα extra tip-pack, καθώς δίνει επίσης και φως και ένα δέλεα έξτρα στο θύραμά μου, κυρίως στο σαγό. Στη τσιπούρα, μικρότερο καιρό, δεν βάζω τίποτα. Στη μουρμούρα, επίσης βάζω τα από πάνω. Αν θέλουμε να πάμε σε ένα σπάσιμο του καιρού, σε μια καθαρή παραλία, μετά από 6 μπουφόρ και πάει στα 4 με 5, εκεί εννοείται και θα βάλω τα φλωτεράκια, τα μαλακά που λέτε, τα Illuminor, είτε είναι Illuminor, είτε είναι κάποιες άλλες εταιρείες. Εντάξει. Πάντως, τα μεγάλα φλωτεράκια, να ξέρετε, πάνε με, άμα θέλετε να κάνουμε σωστό ύψωμα, πάνε με ανάλογο μέγεθος και κυρίως θα δουλεύουμε σε πιο δύσκολους βυθούς και σε πιο βαθιά νερά. Προσέξτε, λέω, σε ρηχοπατιές δεν χρειάζεται να δουλέψουμε ένα φλωτεράκι ώστε να ανεβάσουμε το δόλωμά μας πολύ πάνω, γιατί τα ψάρια έτσι κυρίως τόσο σε λίγα μέτρα νερό, 3-4 μέτρα, 2-3, τι 4 λέω, τρώνε πατωτά εννοείται. Άρα κυρίως από εδώ κρατάμε τι θέλουμε, χρώμα, κινητικότητα, και στο τέλος, σε ορισμένες καταστάσεις, να παίξουμε και ένα πιο χοντρό φλότερ ή ένα πιο μεγάλο pop-up για ανύψεις του δολωματός μας, έτσι. Πάμε τα παρακάτω. Προσπάθεια, παιδιά, έχουμε και τους πιο στόχους να αναζητήσουμε. Εδώ, λοιπόν, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ένα από τα σημαντικότερα για μένα, γιατί καλά όλα αυτά που λέμε, αλλά τι να κάνεις από πάνω για να δεν έχεις τους στόχους. Εδώ σας έχω επιλέξει 4 κατεξοχήν τόπους για μένα, που εννοείται ο νούμερο 1 για μένα είναι ο δεξιά κάτω. Ο δεξιά, όπως βλέπω την οθόνη κάτω, που είναι η καβάτζα που βλέπετε. Παιδιά, κυνηγήστε τους τόπους οι οποίοι είναι σαν κολυμπήθρες, θα σας το πω απλά, είναι ένα μυστικό. Κολυμπήθρες ναι μεν, αλλά με το σωστό καιρό και με τον έντονο καιρό, έτσι, για να μπείτε, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Αυτό που είχα πει στην εισαγωγή του σεμιναρίου. Για να μπει λοιπόν αυτό το κύμα μέσα εκεί, έτσι, και να συγχωρήσει σε όλο αυτό τον, σε αυτό, τέλος πάντων, την παράλια, θα πρέπει στο Αιγαίο να έχει 7 μποφόρ σίγουρα, προς τα έξω να πάει στα 6, γιατί σπάει ο καιρός, έτσι, όσο πάει προς τα ξηρά σπάει, και μέσα πάει πεντάρι. Αυτή είναι λοιπόν η σωστή συνθήκες για αυτό το τόπο ψαρέματος. Αν τυχόν δείτε 5 μποφόρ, και βρείτε μια τέτοια καβατζούλα που έχει δεξιά-αριστερά βράχια και τα βράχια πηγαίνουν προς τα μέσα. Και πάτε με 5 μποφόρ, σας το εγγυώμαι ότι άμα έχει 5 μποφόρ, εκεί μέσα θα έχει 3 με 4 θα έχει άπνοια. Δεν θα κάνει τίποτα, θα γελάνε και πέτυσε, γιατί την έχω πατήσει κι εγώ. Θέλει λοιπόν, όπως βλέπετε, στρατηγική, θέλει να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένα μονοπάτια και κυρίως για αυτούς τους βυθούς, όταν λένε π.χ. που πας με τέτοιο καιρό έχει 7 μποφόρ, εκεί είναι η καλύτερη μας, εκεί θα φύγουμε. Για αυτούς τους ξαναλέω, για αυτούς το ξαναλέω, που περικλείονται από βράχια, καθώς για να μπει το κύμα μέσα θα πρέπει σίγουρα στο Αιγαίο, ανοιχτά να έχει ένα φταράκι μποφόρ. Να έχει ένα φταράκι μποφόρ και να το κρατάει. Και να το κρατάει και όλο το βράδυ. Γιατί πολύ εύκολα, μην νομίζετε, για να το κρατάει όλο το βράδυ θα πέσει και μέσα θα έχει άπνοια, έτσι. Μιλάμε, είναι σαν κολυμπήθρα πραγματικά. Αλλά τι γίνεται. Δεξιά-αριστερά έχει φωλιές, υπάρχουν ψάρια. Τα ψάρια αυτά δεν είναι κυνηγημένα, γιατί δεν το παίρνουν και χαμπάρι εύκολα οι ψαράδες. Άρα λοιπόν, με την πρώτη θαλασσοραχή, σίγουρα
και με τη δυνατή θα είναι στο ραχί, θα ανακατέψει τον βυθό. Ο πυθμένα σίγουρα στη μέση ή κάπου θα είναι γόνιμο. Θα έχει άμμο, θα έχει φυκάκι, θα έχει χαλίκι. Εκεί λοιπόν θα βγουν τα ψάρια τη περιοχή από τα γύρω βράχια να φάνε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εκεί σίγουρα θα κάνετε καλή δουλειά και με μεγάλα ψάρια, πιστέψτε με. Η άλλη επιλογή είναι η από πάνω, δεξιά, που είναι και η κλασική, ας το πούμε έτσι. Την ψαρεύω κυρίως για τσιπούρες, είναι με ποταμάκι. Εδώ το χειμώνα κυρίως βλέπετε είναι χειμωνιάτικα, όλα τα τοπία είναι χειμωνιάτικα, σχεδόν όλα. Ποτάμι λοιπόν, με γλυκό νερό, δεν θα ψάρεψει πάνω στην εκβολή έτσι, για κανένα λόγο. Θα ψάρεψει 100 μέτρα δεξιά, 100 αριστερά ή 50, εντάξει, αναλόγως τώρα βέβαια και την αίθηση της παραλίας. Εδώ είναι πιο μεγάλη αυτογραμμή. Θα πάμε πιο λίγο άνεμο. Μην πάτε με φταμποφόρο, δεν θα καθίσετε καν. Βλέπετε το κύμα, βλέπετε το σκαλοπάτι λοιπόν που λέω τη παραλία, πώ κάει το πρώτο κύμα. Βλέπετε ότι είναι πιο βαθιά τα νερά. Βλέπετε ότι το κύμα είναι πιο μεγάλο. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει το καλάμι μα να σηκέται σε ορθή γωνία, γιατί αλλιώ η μάνα σε μια σεφάδικη βάση, η μάνα του μηχανισμού θα την καλύπτει το κύμα. Και μετά θα βλέπετε το καλάμι σα, μα γιατί κάνει εκεί για το καλάμι, ή γιατί χτυπιέται το καλάμι. Αυτό που λέγαμε πριν ο φίλο, γιατί χτυπιέται το καλάμι πάνω κάτω, γιατί ίσω η μάνα του μηχανισμού σου καλύπτεται από το πρώτο κύμα. Ή ίσως, ναι, αυτό είναι σίγουρα. Γιατί όπως βλέπετε το σκαλοπάτι το έχει έξω-έξω. Εδώ λοιπόν μεγάλα κύματα, θέλουμε πιο ήρεμο άνεμο. 5 υποφοράκια, 5 προς 6. Τι εννοώ 5 προς 6, θα το εξηγήσω και μετά τα 5 προς 6. Παίζει πάρα πολύ. Παιδιά, το ψάρεμα άνεμο, το νούμερο ένα στοιχείο για να πας και να έχεις κάποιο καλό αποτέλεσμα είναι να ψαρέψεις με σωστό καιρό. Ο νούμερο ένας πράγματος είναι ο σωστός καιρός και μετά το ένα διαδέχεται το άλλο. Μια αλυσίδα. Εδώ λοιπόν με γλυκό νερό, οι εκβολές λοιπόν γλυκού νερού, θα κυνηγήσουμε κυρίως ψάρια όπως είναι οι μουρμούρες και οι τσιπούρες. Αλλά σας ξαναλέω, θα ήταν καλά να μην πάμε παραπάνω, άμα είναι και ειδικά μεγάλες παραλίες, μην στοχεύουμε σε 7 μπουφόρ, γιατί εκτός ότι θα δημιουργήσει θολούρα τρελή και θα φέρει φύκια προς τα έξω, επίσης θα υπάρξει και λασπούρα. Έτσι, άμα δεις τόπο καφετή ή τόπο που λέμε εμείς, ναι, τα καφετή τόπο, φεύγεις από την περιοχή, δεν κάθεσαι να ψάρεις εκεί πέρα για κανένα λόγο. Κάτι ότι τα ψάρια επίσης δεν στέκονται στο σημείο αυτό, δεν υπάρχει καλή οξυγόνωση στο νερό και τα βγούνται προς τα μέσα. Άρα λοιπόν συνεπώς αλλάζεις και μέρος. Αυτό κυρίως το βλέπουμε όταν έχουμε να κάνουμε παραλίες με λασπόδι νερά ή με αμμουδερά νερά. Τώρα, όσον αφορά την αριστερή παραλία, αριστερή επάνω, σαργοτόπι πολύ δυνατό, βλέπετε που σκάει είναι δύο κύματα, έτσι. Εύκολα περνάς, εκεί είναι το και ξέρει που κάνει. Μετά το σκαλοπάτι περνάς με μια ρήψη, δεν είναι και πολλά μέτρα. Και ψάρεις εκεί που πρέπει. Βλέπετε δεξιά τις ξέρες, εδώ πέρα. Είναι μειχτός βυθός, ριχά νερά, πολύ ριχά νερά, μάξι 2-3 μέτρα. Που άμα δείτε από πάνω, άμα πάτε ψηλά από πάνω και δείτε το τόπο αυτό, να θα λέτε τι τόπος αστείος είναι αυτός. Κοιτάξτε ενέργεια που κοιτάξτε σαν κολυμπήθρα, ναι, ή δεν θα κάνετε ούτε πέρκα. Με το κατάλληλο καιρό, παιδιά, και επειδή έχει μέσα και άλλα ξενέργεια, άμα δείτε, και άλλες ξέρες, μεταμορφώνεται σε έναν υπέροχο σαγωτόπι. Έχουμε κάνει τρελά ψάρματα εδώ. Με το φίλο μου στο Γιώργο, σε ένα κυκλαδονήσι είναι. Φάτσα καιρό κόντρα, 6 μποφόρ θέλει, 5 με 6 νοτιά. Έτσι, πενταράκι κυρίως, γιατί είναι η ριχαδούρα και όταν έχει, κοιτάξτε να δείτε, όταν έχει ριχά νερά, σηκώνεται, θολώνουν πολύ πιο εύκολα τα νερά και ειδικά ο νοτιάς, να ξέρετε, ο νοτιάς είναι πιο δυνατός από τη βοριά, έτσι, ο νοτιάς θολώνει επίσης πιο εύκολα τα νερά από τη βοριά. Έτσι, ένα εφτάρι νοτιά είναι σαν να λέμε 9 από φόρ βοριά, τρόπο του λέγει δηλαδή, στο νερό. Γιατί και όπως λέγαν και οι παγοί, ο νοτιάς είναι αέρας της θαλάσσης, δηλαδή σου σκάει κατευθείαν στη θάλασσα. Ο βοριάς είναι της ξηράς. Είναι λίγο πιο μαλακός ο νοτιάς για μένα, πιο μαλακός τουλάχιστον για παίξω, έτσι, όχι για τους καφάτους, γιατί σηκώνει τρελά κύματα. Ο βοριάς είναι πιο άγριος, γιατί ενώ είναι πιο συχνός και που πάμε δυστυχώς με βοριάδες, είναι κυρίως αέρας ξηράς και μετά κύματα. Γι' αυτό βλέπετε λοιπόν ότι ο νοτιάς σηκώνει τρελό κύμα, ενώ ο βοριάς, λέτε εσύ τόσο νερά έχει, έτσι, από αυτά που φορ, γιατί δεν σηκώνει τόσο πολύ κύμα και είναι πιο πολύ άγρια η θάλασσα. Γιατί είναι έτσι να σας το πω αλλιώς, η μορφή του ανέμου. Και η κάτω παραλία είναι μια ριχοπατιά, μια τελείως αμμουδερή παραλία, που θα μου πείτε τι είναι αυτή Μανώλη, η κάτω αριστερά παραλία. Είναι μια ριχοπατιά η οποία είναι μια, βλέπετε, μια τρελή αμμουδιά, πραγματικά μια τρελή αμμουδιά, μια ριχοπατιά τρελή, αλλά ακρίβει εκπλήξεις. Όπως σας έχω πει, προτιμούμε τις ριχοπατιές,
Αυτή είναι μια τεράστια αυτογραμμή. Το θέμα είναι πού θα ψαρέψω όμως. Έτσι. Δεν θα ψαρέψω όπου στηθείς ή όπου δυσκύμα θα ψαρέψεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τα περάσματα του βυθού. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν που έχει πιο πολύ ανέβασμα η άμμος. Εδώ έχει να κάνουμε που είναι πιο βαθιά τα νερά. Έτσι, γιατί είναι μεγάλη παραλία, έχει ιδιαιτερότητες. Και αυτή επίσης η παραλία, να σας πω, επειδή δεν φαίνεται στο PDF αυτό, πιο μέσα στα 800-900 μέτρα είχε ένα νησάκι. Δεν πας τυχαία λοιπόν σε μια μουδερή παραλία, flat παραλία, να ψαρέψεις τους αργούς, έτσι. Θα πρέπει να σου δώσει κάποιο σήμα από το Google Earth, να τη δεις, να δεις μέσα στα 100 μέτρα, 200, τι έχει. Έχει τίποτα, δεξιά-αριστερά έχει τίποτα ή έχει μέσα καμιά πλακαριά στα 200 μέτρα. Εμείς σε αυτή την κατάσταση υπήρχε ένα νησάκι γύρω στα 800-900 μέτρα, που με το κατάλληλο καιρό έβγαζε σκιές αργούς στο χείπεδο και σε κάποιο μεροκόπι. Το θέμα λοιπόν είναι πού θα ψαρέψεις σε αυτή την παραλία. Ένα σημαντικό επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι του surf casting είναι το σκανάρισμα της παραλίας. Το λόγο το ξαναραίω είναι να μην πας τυχαία σε μια παραλία και να πεις γεια σας, ήρθα, πάμε να ψαρέψουμε surf casting βράδυ. Πρέπει να πας από τη μέρα, να ανεβείς σε ένα υψηλό σημείο, να δεις πώς είναι η μορφολογία του βυθού, πού θα ρίξεις, πού πάνε τα ρεύματα. Τα ρεύματα πάνε αριστερά, τα ρεύματα είναι προς τα δεξιά, ή τι θα δεις η τροφή, κάπου πηγαίνει. Στην προηγούμενη φωτογραφία, π.χ., άμα δείτε, στο slide αυτό που βλέπουμε τους τόπους, ή αν μπορεί να δει καλά, όχι, εκεί που είμαστε στους τόπους, άμα πας μέσα στους τόπους, εδώ, η δεξιά κάτω, βλέπετε, που έχει μαζέψει, σε ένα συγκεκριμένο σημείο μόνο έχει μαζευτεί φύκη, η τροφή. Εκεί, άμα δείτε, ενώ είναι γαλάζια, όλο το άλλο σημείο είναι καθαρό, εκεί συγκεκριμένα κατέληγαν από τα ρέματα του βυθού, κατέληγε και η τροφή ή αντίστοιχα το φύκι. Έτσι, λοιπόν, πάμε σε ένα ψηλό σημείο, σκανάρουμε τους τόπους και αντίστοιχως πράττουμε. Γιατί μπορούμε να δούμε ότι έχει πολλά σκαλώματα χωρίς καιρό. Έτσι. Μπορούμε να δούμε ότι έχει φυκιάδα μέσα. Με έχει φυκιάδα, θα πάμε να ψάξουμε κοντά καιρό. Αριστερά λοιπόν, στην παραλία αυτή, είχαμε πάει σε ένα ύψωμα και είδαμε ότι είναι ριχαδούρα. Άρα λοιπόν το σημείο που θα μπορούσα να στοχεύσουμε είναι ότι, άμα βλέπετε, κάνουν κύματα αυτά τα λευκά, τα τέτοια, μέχρι έξω. Σημαίνει ότι είναι πολύ ριχά τα νερά. Εμείς λοιπόν είχαμε μόνο ένα gap να ψαρέψουμε εκεί που τα κύματα, άμα δείτε, άμα πατήσετε σε ένα σημείο μόνο, δεν σκάνε τα κύματα μέχρι έξω. Εκεί λοιπόν είναι ότι θα κάνεις δουλειά, γιατί εκεί κάνει το βαθύτερο σημείο. Το βαθύτερο σημείο είναι εκεί το οποίο το κύμα δεν σκάει μέχρι έξω. Γιατί άμα το σκεφτείτε, και η λογική είναι, όταν κάπου ο καιρός ή το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο ή χώμα ή τραγάνα ή ξέρα, εκεί θα κάνει τη λευκή την πινελιά που λέμε στο βυθό. Άρα λοιπόν, σε αυτή την παραλία, σκανάνοντα σωστά, δεν θα πρέπει να κάτσουμε οπουδήποτε, αλλά πρέπει να κάτσουμε εκεί όπου ο τόπος, ας το πούμε έτσι, ο τόπος δεν βγάζει τα κύματα έως έξω-έξω. Εκεί είναι και το κατάλληλο σημείο για να ψάξουμε τουλάχιστον αυτό το σημείο, γιατί εκεί βαθαίνει το σημείο όσο μπορούμε να πούμε το βαθαίνει, έτσι, γιατί πάλι μιλάμε για μια ρεχοπατιά. Παρακάτω, αυτή είναι η τόπη που θα ψάξουμε γενικά. Είναι κυρίως τόπη νυχτή, τόπη ιδιαίτερη, είτε με καθαρό ψητικά βυθό που να πετριγίζονται με βράχια ή με ξέρες, είτε κυρίως πιο δύσκολη βυθή, μειχτή βυθή, με λιγότερο ένταση σε καιρό, έτσι, μέχρι πενταράκι. Δεν θα πάμε σε δύσκολους βυθούς με πολύ άνεμο. Τώρα, σου πω το τελευταίο κομμάτι μου, είναι ο καιρός. Εγώ πραγματικά, γι' αυτό το λέω, νούμερο ένα παράγοντας για την επιτυχία του ψαρέματός μας. Παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό, στο κινητό μου έχω 3 app, έχω τρελαθεί, έχω βγει εκτός, έχω πάει στην Άδρο και κοιτάω τη θάλασσα. Έχω πάει στη Λίμνο και έχω κοιτάξει τη θάλασσα 3 φορές. Για να μπορώ να ψάξω. Να πω ότι έχει μπουφόρ για 7 και να μου λέει 7 και να είναι μέσα 8 και 9 μπουφόρ, έτσι. Υπάρχει θέμα αυτό. Το ξέρω, έχω ακούσει και άλλα παράπονα. Υπάρχουν θέματα επίσης ότι σου βγάζει 5 μπουφόρ, 6 μπουφόρ, πας τέλεια και την ίδια μέρα στο κάνει μπράβο, στο σταματάει και στο κάνει 0 μπουφόρ. Εντάξει, καιρός είναι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Υπάρχει το ρίσκο, surf casting είναι. Τρία app, τα πιο σημαντικά για μένα είναι το Windy, είναι το Ποσειδόν και είναι και το Μετέο, αλλά είναι το Μετέο ο χάρτης του καιρού. Αυτά λοιπόν σου δείχνουν ένα σημείο εσύ που θες και χωρίς να μπαίνεις στο Google Earth και να στρίβεις, σημείο όπως είναι η Ελλάδα και τα νησιά της, πόσο αμπουφόρ
κάνει, πόσα μποφόρ έχουν τη στιγμή εκείνη ο μέρος που θες να ακολουθήσει. Επίσης, είναι και για ημέρες. Δηλαδή, αυτό μπορεί να θες να δεις από Τρίτη και σιγά σιγά να το σκανάζει για Παρασκευή. Να το σκανάζει για την Τετάρτη. Πάντως, συμβουλή μου είναι ότι για ένα ψάρεμα με κόντρο καιρό θα ήταν το καλύτερο θα ήταν να το έλεγχες έως και τελευταία στιγμή. Δηλαδή, μέχρι άμα εντάξει, υπάρχουν και δουλειές, προφανώς υπάρχει και καθημερινότητα, αλλά Τετάρτη και Σάββατο θα ήταν καλά. Πέμπτη προς Σάββατο, για να φεύγει Σάββατο για Σάββατο, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ξαναλέω, το Windy και το Ποσειδόν δεν δείχνουν το καιρό μόνο από το αυτοκίνητο, αλλά δείχνουν το καιρό συγκεκριμένα, για να κάνει και zoom, δείχνουν το καιρό συγκεκριμένα στην περιοχή που θες να ψαρέψει. Γιατί μπορεί εκτός να σου λέει Λίμνος, εκεί το Φρυμεταίο, Λίμνος 7 μποφόρ, αλλά στην παραλία συγκεκριμένα να σου λέει 6 μποφόρ. Καταλάβατε, παίζει ρόλο με τις ειδίκες και εδώ. Μανώλη, να σε κόψω λίγο σε αυτό το κομμάτι, όχι να σου πω κάτι, απλά να σου πω ότι έχουμε δύο παροτρύνσεις για αυτό το κομμάτι περίπου που λες. Η μία είναι πάλι από το φίλο τον Γιώργο τον Τζαχ και η άλλη είναι από τον Ηλία τον Καλάκο, οι οποίοι λένε ότι θα βοηθήσει πολλούς να καταλάβουν το ψάρεμα του σαργού, θέλει σωστό διάβασμα του καιρού και να το πεις δηλαδή αυτό το κομμάτι. Θέλει πολύ σωστό διάβασμα, παιδιά, είναι πολύ... Έχω ακυρώσει, είμαι συνέχεια στο τηλέφωνο, φανταστείτε, είμαι στο δουλειά και σκέφτομαι τον άνεμο. Εντάξει, γιατί καθότι δουλεύω καθημερινά, με αστρελαίνει. Πόσοι είναι λίγοι, είναι λίγοι αυτοί που κάνουν το self-casting, δεν ξέρω, είναι 10-15. Είναι πάρα πολύ δύσκολη το διάβασμα του καιρού, το διάβασμα του τόπου. Συνέχεια πρέπει να είμαι πάνω από το κινητό να βλέπω. Είναι νοτιάς, το σημείο είναι νοτιάς. Μετά το στέλνει νοτιοδυτικός. Τι κάτσαμε. Πάει. Έχουμε ένα σημείο βορεινό. Το χτυπάει μόνο βορειά. Καθημερινά 2 το βράδυ, η 1 το βράδυ πάει βορειοδυτικό. Λέμε εντάξει, άστο, δεν είναι η λέξη τη συνέχεια. Γιατί έχει ψαρέψει τι πιο αποδοτικέ ώρε, 8 με 12, μία ώρα στο κάνει, στο σπάει, στο γυρνάει. Λέμε άστο, δεν πειράζει. Το ξημέρωμα όμω θα θέλαμε να πάλι βορειά. Για να λοιπόν δείτε ότι έχει βορειά, ότι το σημείο που το χτυπάει ο άνεμο είναι βορειά, είναι οφιά, είναι ανατολικό. Και σου κάνει κολπάκια βορειοδυτικό, δεν είναι σταθερό καιρό. Βορειοδυτικό, βορειοανατολικό, μπερδεύει και τα ψάρια, αλλά δυσκολεύει και τη ζωή τη δικιά σου. Και ίσως λοιπόν οδηγηθούμε και σε μια αποτυχία. Έτσι. Γιατί τα ψάρια κυρίως, και το έχω δει και από προσωπική εμπειρία, τρώνε με καθαρούς καιρούς. Αναλόγως πάντοτε τη παραλία ή του τόπου στον οποίο ψαρεύουμε. Άρα λοιπόν, άμα δείτε ότι το γυρνάει που λέμε 3 το βράδυ, τα μεσάνυχτα, δεν με πειράζει. Θα έχω ψαρέψει από τις 7 μέχρι τις 12 το βράδυ το χειμώνα, μέχρι τις 1 ή κάτι τις ώρες αυτές. Χάνω το ξημέρωμα, χαλάλι. Αλλά άμα στο γυρνάει από τις 8 το βράδυ και στο γυρνάει ξανά 8 το πρωί και στο παίζει πάλι 5 ώρες και μετά το βράδυ και στο ξαναγυρνάει από βορειά βορειοδυτικό, ναι, παιδιά, μην πάτε. Θα πάτε αδίκως, θα ταρμπορτείτε, θα στραβώνουν τα καλάμια σας, θα στραβώνουν οι μάνες σας. Μετά θέλει πολύ επιμονή και υπομονή και συνέχεια προσαρμογές. Και αφήστε που τα ψάρια, για μένα τουλάχιστον, ο δυτικός. Τα μέρη που πάω είναι και ψαροδιώκτης. Έτσι. Θέλει πολύ στο διάβασμα και αυτά τα app, τα τρία. Το Windy, το Μετέο, το που είναι ο χάρτης των θαλασσών, αυτό να βλέπετε. Καθώς και το Ποσειδόν με έχουν σώσει. Αυτά τα τρία app λοιπόν είναι που πραγματικά μα βλέπετε. Να, π.χ. το βλέπετε το χρώμα, άνεμος, στο μεσαίο, X-Bofor λέει. Μπορείτε να κάνετε εκεί zoom και να δείτε πραγματικά πόσο μποφόρ θα έχει στην παραλία που θέλετε. Είναι τόσο λεπτομέρειες. Δίπλα αριστερά βλέπετε του Μετέο. Δεξιά-δεξιά έχω το αγαπημένο μου app. Δεξιά-δεξιά, πάνω από το λογότυπο του Bottom Fishing. Αυτό είναι του Windy. Τώρα δεν μπήκε όλη η εικόνα, αλλά αυτό το κόκκινο έντονο, κοιτάξτε τι είναι. Αυτό το κόκκινο έντονο είναι το 6:7. Το χαλαρό το κοκκινάκι που πάει προς την Κρήτη, βλέπετε που σταματάει. Αυτό σας λέω. Μπορεί να λένε δημοσιογράφοι, α, θα έχει 7 μπουφόρ. 7 μπουφόρ θα έχει στο Αιγαίο. Βλέπετε πώς πάει προς την Κρήτη, πρασινίζει σιγά-σιγά. Εκεί είναι οι πιο τέλειες συνθήκες. Αυτό είναι πενταράκι. Ή στη Μύτη, εκεί είναι 6 έντονο. Άμα χαλαρώσει, πάει 5:6. Εμάς αυτό που κυνηγάμε, παιδιά, πάντοτε είναι το 5:6. Δεν χρειάζεται το 7. Το 7 γίνεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, το οποίο το έχω δοκιμάσει και είναι δύσκολες. Πρέπει να έχει μπροστά κάποιο νησάκι, να έχει μπροστά κάποιο βουνό, ώστε να κόβει. Κρατήστε αυτό, το 5:6 και το 7, σας το ξαναλέω, μόνο όταν έχουμε να κάνουμε με καβάτσες, όπως είπα και προηγουμένως, που εισχωρούν τα βράχια και τα βουνά της θάλασσας μέχρι μέσα-μέσα, ώστε να μπει το κύμα μέσα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, νομίζω. Και μας πήρε
Εντάξει, πιστεύω είπα αρκετά. Νομίζω εκεί τελειώνει το. Δεν έχω κάποιο άλλο slide, έτσι, Γιώργο. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ναι. Έχουμε καλύψει αρκετά και έχουμε αρκετές βέβαια ερωτήσεις. Σίγουρα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ είμαστε. Αν τις πιάσουμε. Ναι, ναι, γιατί μην τις πιάσουμε. Δεν έχω θέμα. Ωραία. Ο Βασίλης ρωτάει, κυκλικό ακίστρι για το ψάρεμα του σαργού, ποια είναι η άποψή σου? Ναι, δεν τα πάμε αυτό. Κοιτάξτε, δεν μπορούσα να τα βάλω όλα μέσα. Να τα χωρίσω όλα μέσα. Για μένα έβαλα τα σημαντικότερα κομμάτια του self-casting. Το ακίστρι, κυκλικό ακίστρι, το τσινούλ εννοεί. Δεν έχω θέμα. Εγώ θα σου πω μόνο αυτό. Δοκίμασε είτε Αμπερντίν είτε τσινού. Ο σαργός τρώει. Εγώ κυρίως πηγαίνω προς το τσινού, το ακίστρι, αλλά παίζω πολύ, πολύ, δεν το έχω βάλει αυτό μέσα, παίζω με πολύ μικρά νούμερα ακίστρια. Το σαργό παίζω πεντάρι. Αυτό με είχε βρώξει, φανταστείτε, ο Άκης Τιμιακός. Ήμουν αλάτι στο 2 και 3, έβαζα συνέχεια και μου έλεγε τι πας, γιατί κούρες. Προσπαθείτε κάθε φορά να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, να προσαρμόζετε, να προσαρμόζεστε και έτσι θα βελτιώνεστε. Εγώ πλέον το σαργό, ακόμα και το κυλίσιο, τον παίρνω με πενταράκι. Έχω βάλει και 6 κάποιες φορές που τρώω καχύποπτα. Αλλά είτε είναι τσινού είτε είναι Αμπερντίν, αυτό είναι θέμα και του δολώματος σας. Είτε το Αμπερντίν θα είναι πιο ωραίο ο Αμερικάνος. Θα είναι πιο ωραίο το προβάτι. Και πιο χοντρά σκουλίκια, ενώ το θα βάζα φαράω ή μονοδόλ, θα βάζα το τσινού. Έτσι, 4, 4 με 5 και θα έπαιζα. Και άμα είχα Αμερικάνο προβάτι, θα μπορούσα να βάλω και Αμπερντίν 5. Ναι. Μανολί. Η τσιπούρα αλλάζει. Η τσιπούρα τσινού, άσο 0 και 2. Την τσιπούρα, έτσι αλλάζουν και τα πράγματα. Μανώλη, έχεις παρατηρήσει μήπως αν για παράδειγμα στο Αμπερντίν ο σαργός πιάνεται από τα χείλια ενώ στο τσίνου το βρίσκει συνήθως στην κοιλιά του το αγκίστρι μέσα? Θα τα πίνω όλο μέσα, σωστό, σωστό. Και ειδικά και άμα είναι μικρό, εντάξει, από τη μία είναι κακό, σωστή, πολύ σημαντική την παρατήρηση. Εγώ το Αμπερντίν γι' αυτό δεν λέω, δεν τα πολύ δουλεύω και το σαργό. Ο σαργός δεν έχει μεγάλο στόμα, δεν μην τρελαινόμαστε, έχει μικρό σματάκι. Και αυτά έχω κρατήσει εγώ. Πενταράκι αγκίστρι το καταπίνει μέσα. Είναι σαν το ρουφάι, δεν ξέρω τι κάνει με τη λεμαργία του. Το Αμπερντίν, επειδή είναι μακρό, στενό και δεν έχει το στόμα το κατάλληλο που είναι τη τσιπούρα. Στη τσιπούρα μπορεί να παίξει το Αμπερντίν. Έτσι, γιατί παίζουν μεγάλα μανάκια, παίζουν μονοδόγια, φαρό μεγάλε. Εκεί στο σαργό πάμε σε τσίνου, γύρω που άμα είναι και ψάρια πονηρεμένα θα το φάνε πιο εύκολα και θα καταλήξει και στο μάτι του ψαριού. Δεν το θέλουμε αυτό βέβαια. Σε περιπτώσεις που τα ψάρια είναι μικρά, έτσι, σαφώς. Ωραία. Η Νάσια, η Κουμαρά μας ρωτάει ποιο είναι το καλύτερο δόλωμα σαργού και τσιπούρας. Φαράω. Δεν λέω, έχω πάει με τόσο φαράω. Έχω δώσει τα λεφτά μου στο φαράω. Έχω πάει και με 7 φαράω παιδιά στην Άδρο και έχω πετάξει 4. Έχω πάει, τι να πω, σε ποια νησιά να σου πω. Εντάξει, πέρα την πλάκα, φαράω για τους αργούς, μονοδολάκια μικρά. Ακούστε και αυτό λίγο. Μονοδολάκια μικρά όμως πότε. Όχι όταν έχουμε έναν άγριο βυθό, έχουμε παντού βράχι. Άγριο βυθό. Και έχουμε πλάκες κάτω και βλέπεις μια αγριάδα, τη διάδουσα. Εκεί δεν θα βάλουμε μονοδολάκι, εκεί δεν θα κολλήσει, εκεί θα γελάνε οι σαργοί. Εκεί θα παίξουμε φαράω, ή θα παίξουμε αίμα. Δολούμε τα αίμα που είναι Αμερικάνος. Ένα έχουμε όμως παραλίτσες με αμμουδιά, τραγάνα, θικάκι που έχει δεξιά και αριστερά βράχια. Βγαίνουν οι σαργοί να φάνε, εκεί σαφώς θα παίξουμε και μονοδόλια μικρά. Ο σαργός δεν θέλει πολύ μεγάλα δόλωματα. Το φαράω, δεν θα βάλουμε κομμάτια τέτοια. Το δόλωμα πάει ανάλογα πάντα με το αγκίστρι. Άρα λοιπόν, και το σαργό, θα έλεγα εγώ, φαράω μονοδόγια και λίγο Αμερικάνος, όχι Αμερικάνος, για την τσιπούρα σαφώς φαράω πάλι σε μεγάλες λωρίδες και μονοδόγια μεγάλα. Πολύ ωραία. Ο Αλέξανδρος ρωτάει, θα ήθελα να ρωτήσω αν η ατμοσφαιρική πίεση παίζει ρόλο, αν τα ψάρια τρώνε ή όχι. Εντάξει, αυτό λοιπόν με την ατμοσφαιρική πίεση που το έχω ακούσει, εγώ κυρίως πάω, κυρίως έχει το μετέο, έχει ακριβώς και πρόγραμμα και το app του μετέο για εκεί που μπαίνετε για την για τα κύματα, για το χάρτη του αέρα, εκεί έχει για την πίεση και για αυτό που πάμε. Δεν το έχω μελετήσει πάρα πολύ για την ατμοσφαιρική πίεση. Έχω ξέρω ότι όταν ήταν χειμώνας μια μέρα και είχε από ξαφνικά από πολύ κρύο την επόμενη μέρα υπήρχαν ζεστές μάζες ανέμου. Εκεί εγώ έκανα μια από τις καλύτερες πραγιές της ζωής μου με
ήταν και πάνω στο σπάσιμο βέβαια, αλλά ήταν Δεκέμβρης μήνας και εγώ αυτό που έκανε εντύπωση στη Λίμνο, το καιρό συγκεκριμένα, ήταν ότι ήταν ζεστές μάζες σαν έμμο πάνω μου. Εκεί είχα πάρει 24 ψάρια από μουμούρες. Εγώ αυτό που κοιτάζω, κυρίως να πω την αλήθεια, είναι το φεγγάρι και κυρίως πάω με τη Νέα Σελήνη και μετά πάω 3 με 5 μέρες πριν το φεγγάρι, το full moon και 2-3 μέρες μετά το full moon πάλι, για αυτή τη διάρκεια. Προσπαθώ τουλάχιστον εκείνες τις μέρες να πηγαίνω για ψάρεμα. Και εκεί είναι ξέρω, που βλέπουμε και τα πιο πολλά φαινόμενα. Όταν υπάρχει το full moon, εκεί βλέπουμε ανέμους, εκεί που τρελαίνει τη φύση. Εκεί λοιπόν, όχι πάνω στο full moon, 2-3 μέρες πιο πριν ή πιο μετά. Πολύ ωραία. Ο Σταύρος από Δράμα ρωτάει ποιες ώρες είναι οι καλύτερες. Πολύ απλά θα σας πω. Το χειμώνα, Δεκέμβρη, Γενάρη. Εγώ και θα σας πω και τους αγαπημένους μήνες, δεν τα έχω πει αυτά. Για Νοέμβρη-Δεκέμβρη, από τις 7 το απόγευμα έως τις 12:00 το βράδυ, top είναι, οι καλύτερες ώρες για μένα, 7 με 12:00, να πετυχαίνουμε και το σούρπο, έτσι. Και το Νοέμβρη νυχτώνει και νωρίς. Το Δεκέμβρη θυμάμαι νυχτώνει 6:30, 6, να είναι στιγμές από τις 5. 5 ώρα στιγμένος μέχρι τις 12:00. Μία max. 2-3-4 νεκρές ώρες ή φεύγεις ή μένεις και κυνηγάς το ξημέρωμα. Ο στρατηγός, κυρίως τους πιο πολλούς στρατηγούς, έχω πάρει από τις 7, 6 έως τις 1 το βράδυ. Με hot ώρες 9 με 12. 9 με 12 και κάποιο λόγο χειμώνα και άνοιξη. Άνοιξη λίγο πιο αργά, κυρίως κατά τις 10. Γίνεται αυτές 10 με 1, 9 με 12, 9 με 1 γίνεται ένας πανικός. Και για τους στρατηγούς και για τις υπουργές. Τις υπουργές εκεί που τους κυνηγάω, τις παίρνω τις ώρες. Το ξημέρωμα. Από την άλλη, έχω πάρει ψάρια. Ίσως και τα λεπόρια που τράβηξα από όλο το βράδυ, γιατί δεν έχω το αμάξι κοντά μου. Δεν το έχω ακόμα ευχαριστηθεί τόσο όσο το άκουγα από παλιά. Ίσως κάποιος τόπος δουλεύει πιο πολύ, ίσως τόπος που πάω εγώ στα νησιά δεν δουλεύει τόσο. Σίγουρα, όχι το ξημέρωμα, προσέξτε να σας πω, πριν το ξημέρωμα, δηλαδή κατά τις 5-5.30 πριν ξημερώσει, είναι εξίσου καλές ώρες. Και εκεί πάλι παίζει καλή μπάλα. Μανώλη, μου άλλη μία ερώτηση από το φίλο Κώστα Φανουράκη. Αν τα καλάμια τα προτιμάς να είναι με στενούς ή με μεγάλους οδηγούς? Όχι. Μεγάλους οδηγούς. Κυρίως Fuji Kappa ή Alcon Knight, πάντοτε. Γιατί δουλεύω και σοκλίτερ εγώ, παιδιά. Και εκτός αυτού είναι και ο κόμπος. Ένας που εντάξει, ο κόμπος να πεις πόσο όγκο πιάνει εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, άμα έχεις ένα στενό οδηγό, η ένωση μάνας με σοκλίτερ μπορεί να σου δημιουργήσει και πρόβλημα και σίγουρα μπορεί κάπου να την ασταθεί επάνω στη ρήψη. Οπότε λοιπόν, Fuji Kappa, κανονική οδηγή, μεγάλη οδηγή, ώστε να σου πει, αν θέλει, εννοείται, σοκλίτερ. Κατά άλλα, δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω αυτό. Κυρίως είναι ο μεγάλος οδηγός για το σοκλίτερ. Ωραία. Ο Κώστας ο Φανουράκης ρωτάει τι μηχανάκια είναι καλύτερα, με μπροστινά φρένα ή με διπλά. Μπροστινά φρένα. Mm-hmm. Εγώ χρησιμοποιώ τα 6.000, είναι χωρητικότητα που έχω τάξει. Γιατί δεν έχει υπερβολή το 10.000 για μένα. 0.30, τα 0.30 είναι νομίζω 200-250 μέτρα. Οπότε εκεί υπολογίζει τα 0.25 με 0.28 που βάζω εγώ σύντομα στο κλίτερ, θα πάρει γύρω στα 300 μέτρα. 250-300 μετρά. Είναι υπερεκετά, μην κάνουμε υπερβολές. Τώρα, άμα έχεις κόλλημα και θες να βάλεις 40 μάνα, τότε βάλε και 10.000. Γιατί 40 μάνα στο εξαχείριο μηχανάκι θα σου πάει 150 μέτρα. Τώρα, σε πρώτα μπροστινά δεν εννοείται. Η φρένα εννοείται που είναι καλό για μένα. Το ξέρω που κάνουν, έχουν φτάσει fast track, δηλαδή με μία ρύθμιση να κάπως να σκληραίνουν και με μία ρύθμιση να χαλαρώνουν. Αυτό το θέλουμε γιατί στου τόπου που πηγαίνουμε για ψάρι, θα ήταν καλό να έχουμε άμεση ανταπόκριση με το ψάρι. Έτσι, για να μην του δώσουμε περιθώριο. Δώσω και περιθώριο επίσης να βραχώσει. Να είσαι καλός. Ωραία. Καλησπέρα στην παρέα από Ηράκλειο Κρήτης. Τι καλάμια χρησιμοποιούμε σε παραλία και τι σε βράχια, μήκος και γραμμάρια, casting weight. Νομίζω είχαμε αναφερθεί λίγο αυτό, αλλά ναι. Είναι εντάξει, το Ηράκλειο εκεί τόποι, παιδιά, πραγματικά να έμενα κάπως κάνει εσύ. Δυστυχώς μένω στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπω κάτι παιδιά από Ρόδο, Κάλυμνο, τέλος πάντων, και κάνουν ωραίες ψαριές. Είπα, στην παραλία θα ήταν καλό να έχουμε ένα καλάμι μήκους 4.20 έως 4.50 max. Το 4.50 θα σου πάει άξιο στα βράχια. Το 4.20, αν είναι και λίγο σκληρού, στο καστικό με γύρω σε 180 γραμμάρια, 160, μπορεί να δουλέψει και στα βράχια. Για βράχια, για καθαρό rock fishing,
τετράμετρο, ίσως και δίσπαστο, έτσι, 100, όχι 100, 2-4-6 ως, ας το πήγαινα εγώ, δηλαδή, στο πήγαινα μέχρι 180 γκραμς, 170, και θες πιο μικρό καλάμι, πιο μαζεμένο, και πολύ πιο νευρικό και σκληρό στο βράχι. Είναι λίγο, είναι δύο διαφορετικές λίγο μύθεις, εννοούμε, το rock fishing έχει άλλα κόλπα, πιο απλά, ναι μεν, αλλά άλλο εξοπλισμό, τελείως εξοπλισμό, ούτε σοκλίτερ, ούτε παιδιά. Και άλλα καλά. Μια και είπες για αυτούς που μένουν σε νησιά, να καλησπερίσουμε το φίλο μας τον Γιώργο τον Τυρίκο και συνεργάτη. Λέει Μανώλη καλησπέρα και συγχαρητήρια. Έτσι. Έχεις τρόπο να στοχεύεις στο σαργό σε πολύ ήπιες συνθήκες, εκεί που τα ψαρεύει αυτός με LRF. Μάλλον θα έχει κάποιους αργούς εκεί στα ρηχά, θα έχει βρει σε κάνα σημείο και... Δεν μου λέει και σε μένα που είναι αυτή η σαργή. Καλά τα ψάρευε αυτός. Κοίταξε, όχι, άλλη τεχνική. Τελείωσα τον είδα το live του. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Κάνει και αυτός φάνο του σαργού. Δεν το περίμενα ο σαργός να κυνηγά έτσι. Τα τέτοια μάλλον το κάνει από άμυνα, δεν ξέρω πώς και κυνηγά τα ζωντανά. Πάει με πολύ πιο ήπιες συνθήκες. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Κοιτάξτε να δείτε, σε όσα νησιά έχω πάει, όσο έχω πάει, δυστυχώς αυτό το πράγμα που κάνω, για να πέσει ένα μπουφορέ έξω, παιδιά, ένα μπουφορέ, να πάω από 5 να πάω στα 4, ή σε ένα τόπο συγκεκριμένο, ή αν πάω από τα 6 μπουφορέ και πάω στα 5, γελάνε οι πέτρες. Ίσως να πάρω και τσιβιά. Έχει τύχει σε ένα τόπο που πίνω να πάω την πρώτη μέρα με 6 μπουφορέ, 8 ψάρια, 9 ψάρια και κοντρά ψάρια μου, τη δεύτερη μέρα με ένα μπουφορέ κάτω, τα 5 το άτομο, θυμάμαι ακόμα στα 5, να χαμηλώνει το φούσκωμα το ωραίο που είσαι το αξική σου και επηρεάζει για το φεγγάρι, έμπαινε το ένα ψάρι. Δεν το έχω ανακαλύψει. Έχω παίξει και με πολύ λεπτά παράβολα. Δεν είναι ο συνάδελφο. Έχω παίξει ακόμα και με 0,25. Έχω παίξει ακόμα και με ξάρι αγκιστράκι. Έχω βάλει και χατρούλες. Έχω βάλει και σπαναγιά στα μάτια. Οι ψαργοί, άμα δεν βρουν καιρό και δυνατό καιρό, δεν τρώνε. Μια περίπτωση να φάνε όμω, μια περίπτωση να φάνε είναι μετά το σπάσιμο του καιρού. Δηλαδή, αν έχει κάνει ένα εξάρι φτάρι, υπάρχει πάνω στο σπάθι που η ραμπομπούλα έχει μείνει και το βουβό και το κύμα έχει μείνει και ακόμα υπάρχει θολούρα. Εκεί μόνο υπάρχει μια περίπτωση να φάνε. Αλλά το καλύτερό του ενώ ότι είναι το ξεκίνημα του καιρού. Εκεί που ξεκινάει ο καιρό και αλλάζει από άπνε και γίνεται και παίζει κύμα και μετά από 3-4 ωρίτσες που έχει ήδη φορμάτει κύμα, που έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει μέσα στην παραλία και αρχίζει να θολώνει τα νερά, εκεί είναι. Πραγματικά, μακάρι να έρθουν εκείνη την ώρα και εκείνη να ψαχτεί. Δεν έχει ούτε θήκια ούτε τίποτα. Δεν σκεφτείτε την ίδια παραλία, με τον ίδιο καιρό, μετά από 2-3 μέρες, θα έχει βγάλει έξω κούτσουρα, θα έχει βγάλει έξω θήκια. Την έχω πατήσει πέρσι, τη χειμώνα στην Άδρο, γιατί δεν προλάβαινα να πάω καθημερινή. Πήγα από την Πέμπτη ξεκινάει ο βοριά έντονο στι 6-7. Πάμε, Γιώργο, Σάββατο εκεί. Πήγαμε και βγάζαμε θήκια, ό,τι και να κάναμε. Βγάλαμε και σαράκια, αλλά με τα κόπο και βασάνω. Όταν οι συνθήκες είναι έτσι, είναι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Και πραγματικά, παιδιά, παρότι δεν είχε θήκη εκεί, αλλά είχε θήκη από μέσα, ξέρετε τι γίνεται. Όταν δεν κάνει και πολύ καιρό, και ξαφνικά κάνει ένα πράγμα και κάνει ένα καιρό βοριά νοτιά και το κρατάει για 4 μέρες, πραγματικά στην παραλία και στην κάθε γραμμή θα βγάλει ό,τι βρώμα υπάρχει από μέσα. Ό,τι βρώμα είναι από ξύλα και από φέκια, θα τη βγάλει, θα την ξεριζώσει και θα τη βγάλει έξω στα ριχά. Οπότε εκεί, στις πρώτες βρωλιάδες, στις πρώτες νοτιάδες, σημείωστε το αυτό, προσοχή, χαρείτε το. Αλλά χάρη στις αρχικές πρώτες δύο μέρες. Μην πάτε μετά την τρίτη τέταρτη μέρα. Θα την πατήσετε. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Αρκετές ερωτήσεις υπήρχαν οι οποίες έχουν καλυφθεί και μέσα στη παρουσίασή σου και μπορούν οι φίλοι θεατές να τα δούνε κάποια στιγμή, αν έχουν χάσει την πρώτη ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μανώλη. Ήσουν ακατατοπιστικότητα εδώ. Σύντομα θα τα πούμε και από κοντά, γιατί είμαι και εγώ τρίτος λάτρης του σαργού, με άλλη τεχνική βέβαια, αλλά έχω και εγώ τις εμπειρίες μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά μετέδωσες σε γνώση απόψε. Πολλοί φίλοι πιστεύω να μάθανε από αυτά που είπες και ίσως και μια επόμενη φορά να κάνουμε και τμηματικό κομμάτι, γιατί είναι πολλά τα τεχνικά ζητήματα πάνω στο κομμάτι αυτό που ψαρεύεις. Παιδιά, είναι εντάξει. Ευχαριστώ κιόλας για τα καλά λόγια. Ακούω το casting και το self-casting περασμένο. Δεν έχει περάσει, ούτε θα περάσει μόνο του. Όσο ήταν άλλες τεχνικές που κάναμε μια φούσκα και έχουν σκάσει τώρα. Είναι μια τεχνική η οποία συνέχεια εξελίσσεται. Εξελίσσονται νέα μοντέλα καλαμιών, εξελίσσονται νέες
νέα εξαρτήματα, τα οποία ακόμα δεν έχουν έρθει, τα οποία αυτό που ξαναλέω σε κάθε άνθρωπο είναι η λειτουργικότητα, η αποτελεσματικότητα. Και με πολύ λίγα και σημαντικά αξεσουάρ να κάνουμε ένα ψάρμα πολύ δύσκολο, φαινομενικά, απλό και λειτουργικό. Το σχετικά είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει πολύ βάθος και πιστεύω ότι γι' αυτό με κρατάει κιόλας σε εγρήγορση. Μαθαίνω κάθε φορά από τα λάθη μου και από τις εμπειρίες μου στη θάλασσα στην παιδεία. Οπότε πάω, σίγουρα πάντα πηγαίνω με κόντρα άνεμο. Είτε αυτό είναι ο οποίος, είτε είναι η βοριά. Όπως είπα και εγώ στο ξεκίνημα, είναι μια τεχνική που μπορεί να ξεκινήσεις με αυτή και δεν την παρατάς ποτέ. Ναι. Φτάνεις μέχρι το τέλος με αυτή την τεχνική. Σωστά. Γιατί συνέχεια μαθαίνεις. Συνέχεια μαθαίνεις. Ναι, και ναι. Μαθαίνεις παραξενιές των ψαριών. Πολύ ενδιαφέρον πράγμα και μυστήριο πράγμα. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας. Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση, παιδιά. Και ελπίζω να. Ό,τι τουλάχιστον ξέρω από την εμπειρία μου να τα μετέδωσα ορθά και όμορφα. Και θα τα βλέπουμε και μέσω του περιοδικού κάθε μήνα, εννοείται. Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Καλή ελευθεριά, παιδιά. Καλή ελευθεριά. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ όσους μείνανε μαζί μας. Και ελπίζουμε σύντομα να ξαναβρεθούμε στη Γαλανή. Ως τότε, αύριο ραντεβού. 5.30, έτσι. Όχι, 5.30. Είμαστε νωρίς αύριο, γιατί έχει ποδόσφαιρο μετά τις 8. Με τον Δημήτρη τον Παπαδάκο, slow jigging, και στη δεύτερο μέρος με τον Τάσο θα μιλήσουμε για spin. Οπότε καληνύχτα και τα λοιπά. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα, παιδιά, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.